Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, άλλη μια εκπομπή Last Sport Network μαζί σας στο NSTV. Με, όπως πάντα, συμπαρουσιαστή τον Γιάννη Γιαννούλα από την εφημερίδα Match Money και matchmoney.com.gr στο σιδηρόδρομο του site. Και φυσικά, όπως βλέπετε, μια ξανθιά παρουσία απέναντί μας, μια γνωστή παρουσία την οποία έχετε δει πολλάκις εδώ πέρα. Είναι η αξιοαγάπητη Λίλη Βίρνα, η αγαπημένη όλων. Μου αρέσει πως λες και φτύριουνα, επίθετο μου αρέσει πως μου λες. Καλησπέρα σε όλους εδώ, σε όλους που μας ακούτε, σε όλο τον κόσμο. Και ειδικά στην πράσινη οικογένεια. Έτσι, γιατί βλέπετε τι φοράμε και μπλουζάκια, έτσι σήμερα βάλαμε και κάποια βιντεάκια ωραία στο Facebook. Και αυτό να τα πούμε λίγο για την ομάδα μας, να τα πούμε λίγο για αθλητισμό, να τα πούμε λίγο για γενικώς τι γίνεται στο κόσμο μας και γύρω μας. Και γενικά είναι ένα άτομο η Λίλη που ασχολείται με πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα το επάγγελμά της. Πολύ άσχολη, πολύ, πάρα πολύ. Γιατί να φανταστείτε, χρόνια και ζαμάνια και σας βλέπω και τους δύο. Χαίρομαι πολύ και είμαι ξανά εδώ. Να τα πούμε δύο-τρία πράγματα που έχουμε φτάσει τώρα και αργήσαμε και λίγο. Συγγνώμη και όλο ζητάω. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με το καθαρά επαγγελματικό. Είσαι μια κοπέλα η οποία ασχολείται εδώ και χρόνια με τη γυμναστική, personal training κτλ. Personal training, choreographer, dancer, performance και παρόλο αυτά και κάνω όλα αυτά, κάνω και φωτογραφίες. Όπως έκανα για πρωτάθλημα πυγμαχίες στην Θύρα 5, στην έδρα του Παναθηναϊκού και που κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Που με κάνουν και τριφυλάκια, Νίκος Τζοάννης, πώς τον λένε, Nova Sport που δουλεύει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε βάλει και στα τριφυλάκια. Τριφυλάρα, ναι, τριφυλάρα, γενικά, ναι. Και γενικά παιδιά αυτοί που έχουν στηρίξει γενικά πάρα πολύ. Έχουν πάθει μπλάκα που κάνουν πάρα πολύ τρομερή δουλειά. Ήταν δουλειά, ιδανική δουλειά, δηλαδή στην έδρα του Παναθηναϊκού γενικώς. Φανταστική δουλειά. Που ακόμα και τώρα με ζητάνε φωτογραφίες, δώσ' μου εκεί, αλλά είναι, δεν μπορώ να δώσω όπου να είναι, γιατί αυτή η δουλειά είναι ακριβώς για την ομάδα μας, όχι για κάπου αλλού, για να δώσω παράδειγμα με πράσινη ρούχα και αυτά. Είσαι όμως ένα άτομο το οποίο θέλω τη γνώμη σου όσον αφορά τώρα το καλοκαίρι το οποίο ουσιαστικά τελείωσε. Και εντάξει, συντρώνουμε ακόμα, ζέστε ακόμα κάνει. Όλοι οι Έλληνες έχουμε το κακό, Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι πριν πάνε στις παραλίες, ναι, πρέπει πάντα να είναι fit. Εντάξει, αυτό είναι κάθε χρόνο. Να έχουν χάσει κιλά. Και μετά, με το που αρχίσουν για να δείξουμε το σώμα στην παραλία. Ναι, αυτό και με το που τελειώνει το καλοκαίρι, εξαφανίζονται. Είναι. Αυτό είναι κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, κάθε χρόνο εγώ βλέπω γυμναστήρια είναι γεμάτα. Πριν καλοκαίρι, πριν τρεις μήνες γεμίζουμε γυμναστήρια. Δεν βρίσκεις διάδρομο να κάνεις. Όποια ώρα και πας, και πρωί και βράδυ και μεσημέρι. Δηλαδή, γίνεται χαμός. Μια φορά, παιδιά, χαμός. Παρέθεση, είχα πάει να τη βρω στο γυμναστήριο. Είχαμε δώσει ραντεβού 8 η ώρα. Μου λέει, ανέβα πάνω, ξέρεις, μου λέει που είμαι και τα λοιπά. Παιδιά, αυτό που συνάντησε δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε σκάλα, ούτε σκαλί ελεύθερο. Τίποτα. Ρε, μέχρι τίποτα, να πάνε, να αδειάσουν κάποια μέρη για να πάνε για ντους και τα λοιπά, λες και βγαίναν από θέατρο. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι να πω το χήμα, γιατί μιλάω εγώ πάντα χήμα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, γυναίκες όλοι θέλουν το Μπραζίλ. Mm. Τώρα από εδώ και πέρα, δηλαδή τα μηχανήματα, squat, άρσεις και γενικώς, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις ελεύθερα, γιατί όλες οι γυναίκες κάνουν το Μπραζίλ. Mm. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε παραλίες μετά το καλοκαίρι, χαμός, έτσι. Μα όπως εμείς γενικότερα, είναι, για να καταλάβουμε εμείς του επαγγέλματος ότι μπήκε καλοκαίρι, πρέπει να δούμε ρεπορτάζ σε κάποια παραλία με τα κοπέλες, με τα Μπραζίλια, με το μαγιό και τέτοια. Επειδή έτσι είναι καλοκαίρι. Και κάνει πόπο, κάνει πολύ ζέστη και είχαμε να δώσουμε λίγο ζεστή. Η ταινία με τον Μουστάκα και τον Μιχαλό. Δεν είναι μόνο, αλλά γενικά γυναίκες τώρα γυμνάζονται πάρα πολύ. Άμα παλιά, όταν εγώ ξεκίνησα εδώ, είμαι πόσο, 17 χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα. Ναι, 17. Παλιά δεν γυμναζόταν ο κόσμος τόσο πολύ. Δηλαδή δεν ήταν τόσο πολύ. Τώρα όμως είναι στην μόδα. Ήτανε τότε περισσότερο στους άντρες. Ναι. Δεν είχαμε. Κλιματικά με το bodybuilding. Ακριβώς.
Θέλω να είμαι λιγάκι σφίχτη. Τώρα όμως οι γυναίκες είναι πιο γυμνασμένες από τους άντρες. Ίσως ναι, αυτό ναι, ναι, ήταν και πιο. Επειδή πήγαιναν κυρίως μόνο οι άντρες, ότι ήταν και πιο οικονομικά βαρύ. Όχι, γενικά είναι στην μόντα ότι βλέπουν τώρα YouTube. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα Latin και Αμερικάνους και αυτοί που βγάζουν τα βίντεο, ναι, το ποπό του, τόσο βλέπουν. Ίσως και αυτό. Γιατί βλέπω πάρα πολύ. Γιατί τώρα είναι TikTok, έχει χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο Facebook. Ναι, αλλά έχουν ανοίξει χίλια δύο τώρα. Έτσι. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν καλό ή κακό στο διαφορά στο γυμναστήριο. Γιατί πολλές φορές έχουμε τύχει να δούμε βιντεάκια ανθρώπων που πάνε σε γυμναστήριο. Ναι. Και απλά τραβάνε βίντεο, δεν γυμνάζονται. Ναι, κοιτάξτε, περισσότερες, εγώ να πω το εξής. Λέει personal training, παράδειγμα. Εγώ που δουλεύω, παράδειγμα, έχω κάτι πελατεία που εγώ τελειώνω 12 και μία ώρα τη νύχτα. Φανταστείτε. Γιατί έχει κάποιο κόσμο, παράδειγμα, γιατροί αυτοί τελειώνουν πολύ αργά, 10 η ώρα και ξέρω εγώ, και έρχεται 11:30. Και αναγκαστικά, επειδή ο κόσμος λέει τι μας λέει τώρα να τελειώνει 12 ώρα, μας λέει ψέματα. Τον βγάζω και βίντεο ρολόι και είναι όμως 12:30 ώρα, κάνουμε γυμναστική και το κάνουμε. Τις προάλλες έχει κάνει, παιδιά, έχει τελειώσει μία παρά 10. Μία παρά 10. Οι μερικοί είναι που γυμνάζονται κόσμο. Από τη μία λες ότι είναι καλό να, και να έχεις δουλειά και να έχεις ροή στη δουλειά σου. Από την άλλη όμως είναι και η κούραση. Είναι και η κούραση, δηλαδή άμα τελειώσεις τη μία ώρα το βράδυ. Τι θα μείνει για σένα, μένει κάτι. Ο personal training, και εγώ θεωρώ όταν είναι λέει ο άλλος, είμαι personal training. Και παράδειγμα τι έχει σώμα του μόνο. Δηλαδή σώμα κοιλιακή του, τα μπράτσα του, το ποπό σου, ξέρω εγώ. Και κόσμος, τίποτα. Ή ξέρω εγώ, βλέπει απλά τραβάει ένα γυμναστήριο, ξέρω εγώ, είμαι personal training. Πού είναι personal training, δεν γυμνάζει κανένα. Δηλαδή όταν εσύ. Καταρχάς είσαι όλοι αυτοί έχουν κάποια χαρτιά που το αποδεικνύουν. Ότι εγώ γενικά τα λέω και λέω ανοιχτά. Πραγματικά, δηλαδή και σε κάποια γυμναστήρια αλλάζουν γυμναστές σε κάθε μήνα. Παράδειγμα, κάθε μήνα βλέπω καινούριο πρόσωπο. Δηλαδή σήμερα το ένα, ο άλλο, ο αύριο άλλοι. Τελειώνουν 3 μήνες σπουδές. Όπως εγώ έχω 2 δίπλωμα από κράτος της Ρωσίας, αλλά επειδή ήρθα στην Ελλάδα, ήθελα να σπουδάζω και εδώ. Ήθελα να πάρω κάποιες γνώσεις, να μάθω κουλτούρα, να μάθω διδασκαλία. Πώς μπορώ να διδάσκω εγώ, γιατί άλλο είναι Ελλάδα, άλλο είναι Ρωσία, άλλο είναι Βραζιλία, αλλά άλλη χώρα είναι. Και έχω σπουδάσει και έκανα 3 μήνες στο στούντιο ΑΕΦ, όχι στούντιο ΟΑΝ που έχει ο Ξηρός, που ξέρω και προσωπικά ο Γιώργος, είναι Ζαμπιώτης και κυρία Κορίνα. Δεν ξέρουν τα παιδιά εμένα. Λοιπόν, από Ντάφνη, ΑΕΦ στούντιο, 3 μήνες σπουδές και πήρα. Step, dance, aerobic, πιλάτες. Εμένα να φανταστείτε, επειδή. Εντάξει, χρόνια κάνω, είμαι χορογράφος και κάνω χορό χρόνια. Ήταν μια δασκάλα που με ζήλευε η ίδια δασκάλα, γιατί είτε, μετά μου έλεγε να κάνω χορογραφία. Είναι, στο τέλος κάνουν κάθε μία, φτιάχνει μία χορογραφία για να παίρνει το χαρτί, έτσι. Έφτιαξα μια χορογραφία και όταν έδειχνα, μου λέει είναι πάρα πολύ δύσκολη χορογραφία, δεν είναι για γυμναστήριο. Λέω, μην το λέτε, γιατί υπάρχει γυμναστήρια που ο κόσμος γυμνάζεται χρόνια. Υπάρχουν level προχωρημένο. Όχι μόνο να κάνουμε τώρα ένα χεράκι και τέτοια. Και μας έμαθα να φανταστείτε ένα, να κάνω ένα στροφή. Εγώ γέλαγα πραγματικά. Γιατί άλλο που έχω βγάλει στο Facebook που έχω κάνει πόσο 46-60 στροφές στο ίδιο σημείο. Μετά βέβαια, μετά από 60 εγώ έχω ζαλιστεί. Έτσι. Και άλλο να μας μάθει τώρα η δασκάλα να κάνουμε ένα στροφή που. Πλέον και η ίδια δεν μπορεί να κάνει το σωστό, τα τεχνικά. Εγώ τα βλέπω πάντα τεχνική. Οπότε περισσότεροι γυμναστές, όχι μόνο δηλαδή, επειδή είναι μόδα, λέει πάω να τσιμπήσω λίγο και εγώ λεφτά, γιατί τι είμαι, δηλαδή. Μια χαρά είμαι, θα γυμναστώ λίγο στο λίγο και θα είμαι γυμναστής. Που δεν έχει ούτε σπουδές, ούτε σεμινάρια που έχει πάει, όπως όχι μόνο εγώ, κάποιες γυμναστές πηγαίνουν και εξωτερικό. Δηλαδή, βλέπουν κάτι άλλο, βελτίωση. Όχι μόνο, δηλαδή, α, εγώ ξέρω όλα και αυτό είναι. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, τι να δεν είναι. Χαρακτηρίζει έναν καλό personal trainer. Το πρώτο απ' όλα πρέπει να ξέρει ανατομία. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ παράδειγμα δικό μου σώμα ξέρω σαν 5 δάχτυλα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω
και σε, δηλαδή, όπως κάνω φωτογράφηση επαγγελματική, εγώ μου λένε πώς μπορείς, πώς προλαβαίνεις, πώς κάνεις. Είσαι σε μια φωτογραφία έτσι, σε, μετά σε άλλη κόνσεπτ έτσι. Δηλαδή μπορώ να αλλάξω, μπορώ να είμαι πολύ γραμμωμένη, πάρα πολύ, αντίνατη γραμμωμένη. Και μπορεί να πάρω τόσο πολύ όγκο που δεν με γνωρίζεις ένα μήνα. Δηλαδή ξέρω τι να τρώω, είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γεύματα, πάρα πολύ σημαντικό η διατροφή, είναι το πάνω. Χωρίς διατροφή καλύτερα λέω, τι να κάνεις γυμναστική, να κάνω τώρα γυμναστική 2 ώρες παράδειγμα, χτυπιέται 1, 2, 3 ώρες, εντάξει από 3 ώρες μιλάει πιο πολύ, από 3 ώρες κάνει το πολύ, 1 ώρα το πολύ, έτσι. Μετά πάει στο, ανοίγει ψυγεία στο σπίτι και τρώει τα τσουπά τσουπά, τα ψώνια, να γεμίσω τα... Ναι, αλλά όμως δεν είναι σωστό το φαγητό που τρώει, οπότε αυτές οι θερμίδες που έχει χάσει, τις ξαναπαίρνει... Ξαναπαίρνει διπλά. Και αυτό είναι σε ίδια κατάσταση και δεν βλέπω τίποτα. Και λέω τι γίνεται δηλαδή, εσύ γυμνάζεσαι. Μια μήπως έχει, παίζει ρόλο αυτό, όχι ποσότητα του φαγητού, αλλά τι θα φας. Γιατί αν ο οργανισμός χρειάζεται πρωτεΐνη, θα φας κρέας, κοτόπουλο, ψάρι. Εγώ πάντα λέω, ναι, να τρώω. Όμως, εγώ όταν φτιάχνω διατροφή, το πρώτο απ' όλα ρωτάω ωράριο της ζωής σου. Δηλαδή, παράδειγμα, ο άλλος ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Έτσι. Άρα και πάει για δουλειά. Πρέπει να προσαρμόσει τη διατροφή του στο ωράριο. Ο άλλος δουλεύει βέβαια. Το ο άλλος μπορεί να δουλεύει το βράδυ και μέχρι πρωί. Δηλαδή, έχει διαφορά. Δεν μπορεί τώρα να πίνει ένα καφεδάκι παράδειγμα το πρωί και μετά είμαι εντάξει. Το πρωινό θέλει πολύ πλούσιο πρωινό πρέπει να είναι. Όχι για να πιω ένα καφέ και τέλος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει λάθος που κάποιοι κουβαλάνε ένα παγουράκι με βιταμίνες μέσα. Με ισοτονικά. Αυτό είναι μινοξία που παίρνουν λίγο να την δώσει δύναμη, που έχει αλανίνη μερικοί παίρνουν, δηλαδή ταυρίνη, έχει που είναι στο Red Bull. Εντάξει, Red Bull έχει πάρα πολύ ζάχαρη, δεν πίνουμε αυτά. Υπάρχει συμπληρώματα που είναι καθαρά, που έχει και μαγνήσιο παίρνουν και ωμέγα. Υψηλών, δηλαδή είναι πολλά, πολλές βιταμίνες. Υπάρχουν, παράδειγμα, εγώ που πάω στον γυναικολόγο, με βάζει στην φλέβα μια θεραπεία που είναι ένα λιτρό και παραπάνω που έχει όλες τις βιταμίνες. Δηλαδή βιταμίνη C, βιταμίνη B6, B12, δηλαδή για 6 μήνες. Μετά ξανά σε 6 μήνες πας και ξανά. Δηλαδή ανανεώνει οργανισμό, δουλεύει πιο πολύ και. Δεν τραυματίζει, δηλαδή δεν τραυματίζεσαι, δηλαδή παράδειγμα γρήπη, δεν αρρωσταίνεις γρήγορα, δηλαδή, όπως εσύ ο κάθε ο άλλος. Έχει διαφορά μεγάλη, οπότε ανανεώνει και τερματάκι, γίνεσαι πιο ωραία και μου ρωτάνε πώς γίνεται αυτό, γιατί όλα αυτά βέβαια κοστίζει, δεν συζητάμε, τώρα είναι δύσκολες εποχές και πρέπει ο κόσμος να δουλεύει για να το έχει όλα αυτά. Γιατί χωρίς γενικά επάγγελμα το personal training είναι πολύ ακριβή επάγγελμα, ακριβό όπως και bodybuilding. Γιατί είναι το πρώτο απ' όλα είναι πρέπει να τρως φαγητό, τα ψαράκια τα όλα αυτά είναι ακριβά, δεν είναι φτηνά, γιατί πρέπει να αγοράζεις το καλύτερο. Έτσι, δεν να τρώμε τώρα ένα σάντουιτς, ένα ξέρω εγώ σουφλάκι κτλ. Και εννοείται και συμπληρώματα διατροφή είναι το απαραίτητο. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να κάνει spinning 5 ώρες χωρίς να παίρνει κάποια συμπληρώματα. Δεν γίνεται. Γιατί καταρχήν δεν έχει δύναμη, δεν μπορείς, δηλαδή χάνεις πάρα πολλές ηλεκτρολίτες είναι. Και γενικά κούραση, εννοείται κούραση. Γιατί άμα έχει τώρα 5 ώρες spinning συνεχόμενα, πώς μπορεί ο άλλος να δουλέψει. Τελικά τι είναι το πιο σωστό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι maximum 2 ώρες και θα περιλαμβάνει αρκετά διαλύματα ή κάποιος που θέλει να κάνει περισσότερες ώρες αλλά είναι πιο εξωτερικό και νομίζει ότι έτσι θα κάνει δουλειά. Εγώ θεωρώ, δηλαδή υπάρχει επίπεδο, level, δηλαδή είτε είσαι ερασιτεχνικά απλά έρχεσαι στο γυμναστήριο και απλά κάνεις για τον αυτό σου να νιώθεις καλά, είτε έχεις ψυχολογικά λίγο να περάσει όλα αυτά, άλλο έρεσε τεχνικό και άλλο επαγγελματικό. Δηλαδή έχει 2 πλευρές, αυτό ξεχωρίζει. Λοιπόν, επαγγελματικά βέβαια κάνεις διπλή, τριπλή προπόνηση. Δηλαδή και οπωσδήποτε διπλό, δηλαδή πρωινά, οπωσδήποτε και μεσημέρι, γιατί μεσημέρι και το βράδυ και σωστός ύπνος. Και εδώ πρέπει δεν να δουλεύεις καθόλου, έτσι. Πρέπει, ναι, να μην... δηλαδή μόνο αυτοί τι κάνουν επαγγελματίες, να σας πω.
φαγητό, ύπνο, προπόνηση. Τίποτα άλλο. Προσωπική ζωή μηδέν, ποτά, τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν βγαίνουν πουθενά. Δηλαδή είναι τρόπος της ζωής μόνο αυτό. Οπότε πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά για να μπορείς, μπράβο, να... επαγγελματίες λέμε, έτσι, γιατί αυτοί κάνουν τα βιντεάκια επαγγελματικά, τα βγάζουν αυτά όλα επαγγελματικά, γιατί αυτοί δεν δουλεύουν κάπου αλλού πλέον, περισσότεροι. Αυτοί που κάνουν απλά για τον αυτό τους γυμναστική, εγώ προτιμώ για να κάνουν, όχι να κάνουν κάθε μέρα το ίδιο πράγματα, δηλαδή γιατί εμείς καταρχήν δεν δουλεύει, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Μία γυναίκα που έχω, μια πελάτησα, που κάνει κάθε μέρα πόδια. Κάθε μέρα. Αυτό είναι λάθος. Έτσι και εσείς. Ναι. Δεν μπορεί. Επιμένει μόνο στα πόδια, επιμένει μόνο εκεί. Δεν είναι. Μετά σε κάποια σήμερα κάνεις παράδειγμα μία μικρή ομάδα. Την αύριο κάνεις άλλη μικρή ομάδα. Δηλαδή έτσι είναι το σωστό. Εντάξει, εγώ αερόμπιο κάνω κάθε μέρα. Γιατί εμένα μου αρέσει, γιατί άμα ο οργανισμός δεν είναι ζεστός, εγώ θεωρώ δεν πρόκειται να δουλεύει μη σωστά. Και λάθος που μου λένε, έλα μωρά, γιατί κάνεις, γιατί είναι αερόβιο, είναι καταρχήν είναι πολύ καλό για καρδιά μου, πάρα πολύ καλά. Και ειδικά χειμώνα δεν μπορείς να πας κατευθείαν και να κάνεις βάλι. Οπωσδήποτε πρέπει να έχει μια ζέσταμα, όπως ξεκίνημα και πώς τελειώνεις το πρόγραμμα. Όχι, ναι, μου λένε μερικοί, στο τέλος πρέπει να περπατάμε απλά, πόσο, 5-10 λεπτά. Εγώ δεν συμφωνώ. Για να χαλαρώνει εμείς. Δεν είναι μόνο. Εγώ στο τέλος κάνω τα ανοίγματα, κάνω τα εντόματα, αυτό. Δηλαδή, από θεραπεία κάνω 15 λεπτά, 20 τουλάχιστον. Γιατί περιμένετε λιγότερα. Ποια είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να κάνει κάποιο, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμοι, σου είπαμε νωρίτερα, ανάλογα με τη δουλειά που κάνει, σου λέει, Χριστή, δεν θα πάω σήμερα το μεσημέρι που έχω και ενώ, ρε παιδί μου, θα πάω το βράδυ. Η 8 καλύτερη, η ώρα ή 10. Η καλύτερη προπόνηση είναι πρωινά. Όπως ξυπνάει ο οργανισμός. Όχι βράδυ. Γιατί βράδυ, παράδειγμα, που έρχονται σε μένα κάποιες πελάτες, μου λένε, είμαι κουρασμένη, δεν μπορώ, δεν έχω φάει. Άμα νιώθεις αυτό, δεν σου βγαίνει η προπόνηση. Δηλαδή, εγώ κοιτάω και τον αυτό μου. Μερικές φορές πέφτω. Βλέπω ότι δεν μου βγαίνει η προπόνηση. Αυτό που θέλω να δώσω και αυτό που χρειάζεται. Οπότε καλύτερα μην πάω καθόλου. Γιατί ο οργανισμός είναι πεσμένος. Γιατί κι άλλο έχει περάσει όλη τη μέρα του στη δουλειά και είναι πολύ δύσκολα. Και τον απασχολεί. Μπράβο. Και άμα και ένα παράδειγμα, παιδιά, οικογένεια ή ξέρω εγώ, χίλια δυο υποχρεώσει. Και το μυαλό δεν είναι εκεί. Και το μυαλό δεν είναι εκεί. Να πάει το βράδυ να προπονηθεί. Αλλά και εγώ βγάζω καπέλο για κάποιες κοπέλες και γυναίκες που είναι όντως είναι κουρασμένοι, έχει τόσες υποχρεώσεις και όμως πάνε. Ώστε μία ώρα, για μία μισή θα πάνε. Γιατί έχουν συνηθίσει, γιατί μερικοί γυμνάζονται χρόνια, κακά τα ψέματα. Και βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Λίλη, είμαι κουρασμένο, αλλά δεν μπορώ μου λίγο χωρίς γυμναστική. Δηλαδή λίγο για να ξυπνήσει λίγο. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ποια είναι η πιο σωστή ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος? Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι 5 χρονών ή απαιτείται λόγω κατασκευή σώματος να είναι από μια ηλικία 11-12 και μετά? Και αυτό να πω το εξής, γιατί αυτό είναι πολύ, πολύ ωραία ερώτηση που μου είπατε. Αθλητισμό. Τώρα, ένα παιδάκι, εγώ ξεκίνησα από 3 μου. 3 ετών, εγώ πάτησα σκηνή. Ένα ποταράκι, εντάξει, 3 χρόνια δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά από 3 χρονών όταν ξεκίνησα γενικά χορό, ακραμπατικά στοιχεία και ενόργανη και όλα μαζί, τα κοκαλάκια, τα μικρού παιδιού είναι σαν λάστιχο. Ξεκινάει να κάνει το, δηλαδή μπορείς να κάνεις με το χρόνο, μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα πράγματα από άνθρωπο που ξεκινάει από 30 χρονών και μετά. Γιατί όταν ξεκινάει ο άνθρωπος 30-35 χρονών, παράδειγμα, σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Πού να φτάσει τώρα, αθλητισμό, πρωταθλητισμό, άμα θέλει, έχει όνειρα, είναι τελείως. Δεν πρόκειται. Δεν είναι σε μικρή ηλικία το κάνεις πρωταθλητισμός. Όμως, θεωρώ να ξεκινήσει και το παιδάκι, παράδειγμα, να μπορεί να ξεκινήσει από 10 χρονών, παράδειγμα, δεν είναι αργά και 15, κάπως εκεί. Αλλά μετά τις 20 είναι λίγο αργά. Δηλαδή, γιατί μετά τις 20, μετά 25 είναι εντάξει, είναι δύσκολο. Καταρχάς είναι το σκελετό και είναι φτιαγμένο ήδη. Οπότε και γυναίκες ειδικά που είναι 45-50,
μετά τις 50, όχι 40, μετά τις 50, που μπαίνουν σε κλιμακτήριο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί το πρώτο απ' όλα είναι μαζεύει όλα σε κυλίτσα. Αλλάζει το οργανισμός. Κόκαλα γίνονται πιο αδύναμα σκελετό. Οπότε μπορείς να πάθεις πολύ πιο περισσότερη ζημιά. Γιατί μια άσκηση και αυτά που βλέπουμε τα ωραία στο YouTube πλέον είναι γυναίκες, όπως είπα, αυτοί ασχολούνται μόνο με αυτό. Μόνο με αυτό. Οπότε, οπότε μια γυναίκα για να παλεύει τόσο πολύ, δηλαδή λέω είναι μεγάλη μαγιά για μένα, που είναι περισσότερο, κάποιες γυναίκες που έχουν και 50 και 60 και πάνω, έχουν τρομερά σώματα. Και βλέπω 60 είσαι, ναι. Και έχουν, γιατί γυμνάζονται χρόνια. Και άλλο τώρα να έρθει τώρα μια κοπέλα, ξέρω εγώ, μετά τις 35 και να λέει εγώ θέλω να μου δείχνει μια εικόνα, ξέρω εγώ, και super θέλω, wow. Και θέλω να με κάνεις θέλω έτσι. Να με κάνεις έτσι. Πολύ δύσκολο. Εξαρτάται και αυτό από αυτό. Ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, μόλις δηλαδή μου δώσατε την καλύτερη πάσα, πόσο απαιτητικοί είναι οι Έλληνες, παύλα Ελληνίδες, αυτό το κομμάτι. Τώρα λίγο και να βρίζω και λίγο, γιατί ξέρεις πως εγώ δεν κολλάω πουθενά. Εντάξει, δεν συγκρίνω εγώ Ρωσία με Ελλάδα σε κομμάτι αθλητισμό, με τίποτα. Δηλαδή, εγώ έχω δουλέψει στην Ιταλία πριν να έρθω εδώ και έχω δει πάρα πολλές κοπέλες ξένες πώς δουλεύουμε. Ανατολικό μπλοκ γενικώς, γιατί είμαστε λίγο σκληρός λαός γενικά, είτε Βουλγαρία, είτε Ουκρανία, είτε Ρωσία, είτε Μολδοβία, είτε Πολωνία, όλη αυτή η Σερβία, όλοι αυτοί είναι σκυλιά. Είναι, δηλαδή, τους λες. Μερικές φορές βάζω και βίντεο, δηλαδή κράτα το πόδι. Δηλαδή το πόδι κρατάει και βλέπω ότι δεν μπορεί άλλα, αλλά κρατάει όμως. Δηλαδή πονάει, βλέπω ότι πονάει. Αλλά με το πόνο ακόμα κρατάει. Στην Ελλάδα όχι. Δηλαδή εγώ παράδειγμα τώρα άμα πάω Ρωσία, ξανά, παράδειγμα, γυρνάω πίσω, δεν θέλω πλέον να ζω εδώ, θα δυσκολευτώ. Γιατί η διδασκαλία που κάνω εδώ είναι λίγο αλλιώς. Δηλαδή είναι λίγο πιο μαλακό, είναι λίγο πιο μωρό μου, έλα και έλα κοριτσάκι μου σιγά σιγά και χαλάρωσε και μην αγχώνεσαι και σήκωσε το πόδι λίγο, λίγο πιο wow. Δηλαδή είναι. Στην Ρωσία δεν σήκωσε πόδι. Είναι πιο πειθαρχία. Είναι πειθαρχία στη Ρωσία. Στην Κίνα από μικρά παιδιά που τα μαθαίνουν για εντόργανη και όλα αυτά. Τα βάζει δύο καρέκλες σε μένα, με βάζανε σε δύο καρέκλες, δηλαδή με τραβάγανε, εγώ έγλυκα. Δηλαδή τόσο, εγώ νόμιζα δεν θα μπορώ να μαζέψω πόδια. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό, είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν κάνει τόσο μήπως, για μικρά παιδιά, γιατί είναι όντως είναι πάρα πολύ σκληρό. Ναι, μήπως στη Ρωσία και γενικά στο ανατολικό μπλοκ που είπες πριν, ότι είναι και πιο... Πιο πολλές οι απαιτήσεις για επιτυχία, για... Μα αυτό είναι το φκάν, για... γιατί όσο δουλεύει... Ή στους αγώνες για μετάλλια, για επιτυχία... Παράδειγμα σε αθλητισμό. Είναι κάτι το οποίο το έχουν στο αίμα του. Είναι στο αίμα, είναι στο αίμα του κάθε λαού, είναι στο αίμα του... Και εδώ όμως, δεν λέω ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει, υπάρχει στην Ελλάδα αθλητές πάρα πολύ... Παράδειγμα, αυτός που είναι... Πολύ μικρό ποσοστό. Εντάξει, είναι... Λιγότερους, αλλά όμως προσπαθούν. Δηλαδή, εννοείται, δηλαδή έχει πολύ πείσμα, έχει πειθαρχία, έχει. Το λέω, είναι για την έχει πειθαρχία, δηλαδή φαγητό. Πάμε φαγητό, διαλύουμε τώρα. Εγώ να πω. Πάμε. Πάμε φαγητό, μπουζούκια ή να πάμε προπόνηση. Διάλεξε. Ή πάμε παράδειγμα θάλασσα, δηλαδή να κάνουμε μπάνιο, μαύρισμα, καφέ και προπόνηση. Τι διαλέγεις. Εννοείται πάμε πάλι σε τέτοια. Σιγά να πάω εγώ τώρα σε 40 βαθμούς, θα κάνω γυμναστική, να πάω σε γυμναστική. Εννοείται θα πάμε για στην Ρωσία είναι αλλιώς. Δηλαδή μπορεί, δεν έχει ρουχαλάκια Dolce Cabana ή ξέρω εγώ... Ή στη Ρωσία θα έχει ότι το πρόγραμμα είναι αυτό, ναι, θα τηρήσουμε ναι, το πρόγραμμα. Ενώ εδώ θες να πεις ότι εάν βρεθεί η ευκαιρία, ξέρεις κάτι, άσε λίγο την γυμναστική να πάμε για βόλτα, να πάμε για ζωνιά. Εγώ παράδειγμα πάω ρόντο. Μα γι' αυτό σου λέω εδώ, είναι πασαρέλα. Εντάξει, πάει είναι... η κοπέλα για να γυμναστεί. Πιο πολύ για το θεαθήνε και για να με δουν, να με δουν. Με το προκλητικό τη σηματάκι, ρε παιδί μου. Αν έχει ωραίο σώμα με το κολλά. Αυτά μου αρέσει που είπατε, γιατί να τα πω μετά και εγώ για τα ρούχα αυτά που φοράμε στα γυμναστήρια. Και αντίστοιχα το παλικάρι. Με το αμάνικο να δείχνει και το τι δουλειά έχει κάνει. Αντίστοιχα εδώ, γιατί εγώ φοράω παράδειγμα
τη χειρότερα ρούχα. Γιατί ξέρω κι εγώ, θα εντρώσω πάρα πολύ, θα ξαπλώσω αυτά τα στρώματα, τα βάρια και τέτοια, θα γίνω άστα. Δεν χρειάζεται. Ποτέ δεν έχω πάει στα γυμναστήρια να είναι όλα έξω. Άμα κάνω επαγγελματική φωτογράφηση, εντάξει, λογικό να βάλει σορτσάκια, να βάλει κάτι αυτικό μπουστάκι, οκ. Μέχρι εκεί, γιατί να φαίνεται τη γραμμή σώμα. Όμως, όταν κάνω προπόνηση γενικά με κόσμο, πρέπει να είσαι λίγο σοβαρός. Τώρα, για να πάω τώρα personal, σε βλέπει μια γυναίκα και βλέπει όλα σύτος έξω, κόλλους έξω, βαμμένη, ναι, κομωτή. Ναι. Πού πας, δηλαδή, εντάξει, σε βλέπει λίγο διαφορετικά και λέει, τι είναι αυτό, πού πάω εγώ, μπουζούκια. Δηλαδή, λίγο και κομπλιάρι, δηλαδή, λίγο και κάπως έτσι, και δεν σε βλέπει κάτι και σοβαρά. Όταν βλέπεις μια γυναίκα σοβαρή και δουλεύει σωστά και βλέπει τι ασκείς. Θα πας και ναι, ναι, ναι. Γιατί οι γυναίκες έχουν προβλήματα εδώ. Έχει ζήλια πολύ. Δηλαδή, βλέπει μια γυναίκα η άλλη ωραία, παράδειγμα φοράει κολάν, ξέρω εγώ, μπουστάκι, λέει, έλα μωρέ, κοίτα πώς είναι και ξεκινάει, εντάξει, δεν είναι. Οπότε, για να μην γίνει αυτά, ειδικά στα personal, μπράβο, στα personal πρέπει, πάντα. Γιατί, δηλαδή, εγώ τώρα ήρθα εδώ, μπορούσα να φορέσω τώρα, ξέρω εγώ, να με κοιτάνε Κυλιακή μου. Ή ξέρω εγώ, δεν πας, ούτε και σε ράδιο, ούτε σε εκπομπή, πουθενά. Γιατί πρέπει να σε βλέπουν, εντάξει, μια εικόνα, γνώσεις, το πρώτο απ' όλα εδώ μιλάμε για γνώσεις, έτσι. Όταν ξεκίνησα να φοράω πράσινο μπλουζάκι, αυτό θα ήθελα να πω τώρα να ακούνε όλοι, γιατί οι φίλοι μου, πες το στο Facebook, μου λένε όλοι, Παναφνιακοί. Με έχουν κάνει μεγάλο πόλεμο σε πολλές σελίδες και site. Και η Ηλίας Παπαθανασίου που έχει το πράσινη παρέα, αυτός είναι διαχειριστής, έγραψε για μένα όντως και στο Facebook και με κάνανε πόλεμο. Ήμουνα σε μια σελίδα Greek Fitness Woman, που με βάζανε από 2012 και από 2012 έβγαινα εγώ δικό μου φωτογραφία, δηλαδή τι κάνουνε, βάζουνε μια φωτογραφία και σε 7 μέρες βλέπουνε πόσο like από κόσμο μαζεύεις. Όποια φωτογραφία μαζεύει πιο περισσότερο like, βγαίνει η φωτογραφία και λέει αυτή τη φωτογραφία, πρώτη, δεύτερη, ναι. Έτσι κάνουν. Εγώ έχω δώσει πάρα πολύ υλικό σε αυτή τη σελίδα, έχω συνεργασία, είχα από 2012. Όταν ξεκίνησα να φοράω πράσινη μπλουζάκια, να φανταστείτε, δηλαδή και γενικώς, επειδή βλέπουν εμένα χρόνια και εγώ δεν πέφτω και βλέπουν και τώρα ακόμα από όλες τις κοπέλες που είναι σε αυτή τη σελίδα, εγώ και η Ελένη Πετρουλάκη, από τότε, από 2012, καμία άλλη, ακόμα. Και με, τι με κάνανε, τους δίνω μια φωτογραφία, δηλαδή για αυτούς τους κάνω καλό. Για μένα, okay, με ξέρουν τους κόσμο, ξέρουν την δουλειά, τι κάνω, έχω πάει. Μπράβο, τους δίνω υλικό μια φωτογραφία. Okay. Σε 4 μέρες μαζεύει πάνω από 100 like στο Instagram, που Instagram είναι πιο πολύ πληρώνονται και το ξέρετε πολύ καλά και όλα γίνεται με πληρωμή. Με κλείνουν like από κάτω και με κλείνουν εντελώς για να μην μπει κόσμος να με δει. Δηλαδή δεν κάνω πρόφηση όπως άλλες, παράδειγμα, συνέχεια κάθε φορά βλέπουμε. Με βγάζουν μία φορά στο τόσο, και αν. Και με στέλνουν κόσμος μου που είναι με στηρίζει χρόνια και λέει, τι είναι αυτά, μου λέει, σου κάνω like και δεν μου λέει, δεν βλέπω φωτογραφία, δεν με κάνει το... Με κλείσαν. Για να μην βγω εγώ, γιατί βλέπουν ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ, γιατί έχω αποφυκεύσει και όλα αυτή τη φωτογραφία, like όλα αυτά που γράφονται. Και από Θεσσαλονίκη, και από Γερμανία, και από Αμερική. Έχω κόσμο όντως. Και από το και πέρα εγώ είπα γιατί το κάνετε αυτό, για να μην βγω εγώ, ξέρω εγώ, αφού βλέπετε και η φωτογραφία πλέον αξίζει, έτσι και αλλιώς, όποια φωτογραφία αξίζει το βγαίνει. Και μία κοπέλα από Παναφυπνιακός, αυτή η κοπέλα που έστειλα και Χρήστος, πάρα πολύ ωραία, δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, είναι και αυτή η γυμνάστρια, είναι φοβερό σώμα και βλέπω είναι 20 και 25 λάκλου, τι είναι αυτά, δηλαδή. Πώς κρίνουνε δηλαδή ένα σώμα γυμνασμένο ωραία με... Μιλάμε για σώμα... Μιλάμε εκεί σώμα, απίστευτο σώμα και τις έχω βγάλει και στο Facebook αυτή η κοπελίτσα. Και βλέπεις κάτι άλλο σημαίνει, δεν βλέπονται. Εντάξει. Γιατί προωθήσουνε άλλες. Θέλουν και... να προωθήσουνε, εντάξει, ναι, αυτό, να σου πω κάτι, αυτό έχει γίνει... Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό έχει γίνει χρόνια, έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και σε, ακόμα και σε καλλιστεία να προωθηθεί. Έχει αλλάξει τα πράγματα. Γιατί παλιά δεν είχαν πολλά τα γυμνασμένα κορμιά. Και από 2012 θυμάμαι εγώ που με βγάζανε, δηλαδή έβγαινε συνέχεια. Δεν είχα. Τώρα έχουν βγει πολλές, αλλά αυτές που πληρώνω να είναι στραγά, αυτές που γίνουν λεφτά, αυτούς προωθούν πιο περισσότερους. Αλλά ρε, εσύ, αυτή η κοπέλα που έχω βγάλει το Παναφνιακό,
μιλάμε κομμάτια. Και λέω, πώς γίνεται αυτή να έχω 25 και 30 like, αυτή δεν έχει κόσμο. Οπότε, ό,τι θέλει η σελίδα το κάνει. Έχω πω, και ο κόσμος λέει, βγάλτε αυτούς, τι κάνω. Και να βρει αντίστοιχα μία άσυνη ηθοποιό που μπορεί να την κάνει πώς? Ωραία κοπέλα, να έχει 800 like. Μα πώς, εντάξει. Εδώ έχει περισσότερα για, για παράδειγμα η Δανάη Μπάρκα. Ναι. Μιλάμε λες... μπάζο. Όταν λέω μπάζο, μπάζο, ξεκάθαρα. Όχι κάτι βλακίες να λέμε τώρα και στα ράδια να ακούνε. Γιατί με παιδιά μου είπαν, δηλαδή, πιο πολλοί προβλήματα ξεκίνησε από Ολυμπιακό. Το γιατί, το ξέρω το γιατί. Ούτε Ατζίδες, ούτε ΠΑΟ, δηλαδή από Θεσσαλονίκη, ούτε καμία ομάδα, ούτε Άρης. Μόνο Ολυμπιακοί έχουν πρόβλημα με τα Παναθηναϊκούς. Άμα έχουν πρόβλημα, τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα με εμάς, μην κάνετε φιλία. Μην, πώς σας πω, άμα είναι, βλέπεις και εγώ κάνω, βάζω προφίλ Παναθηναϊκό, βλέπεις εμένα, γιατί με κάνεις έτοιμα φιλία, σε ποιο λόγο. Αφού δεν μας γουστάρεις, να... δεν χρειάζεται. Εγώ άμα δεν γουστάρω κάποιον να κάνω έτοιμα φιλία, όχι βέβαια. Και αυτό και με στηρίξανε πάρα πολύ, να πω και αυτό, πιο πολύ με στηρίξανε Παναθηναϊκοί, ομάδα μου, παρόλο με στηρίξανε φίλοι μου μερικοί που τους στήριξα πολλούς σε γυμναστήρια και τέτοια. Με στηρίξανε Παναθηναϊκοί παντού. Με βάλανε και σελίδα στο ΠΑΟ, δηλαδή με έχουν κάνει άσε να πάνε. Δεν το περίμενα ποτέ και ο κόσμος Παναθηναϊκός είναι εντελώς διαφορετικός. Γιατί όπως είδα και βίντεο που βγάζει ο Χρήστος με μια αθλήτρια αυτή του Βόλεϊ, αυτή, μπράβο. Κοπέλα έγκλικε γιατί ήταν τόσο πολύ ζεστή ατμόσφαιρα που είναι απίστευτα πράγματα που βλέπεις τελείως. Είναι, λέω, είναι το καλύτερο οπαδί. Εγώ οι καλύτεροι οπαδοί είναι Παναθηναϊκοί. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στηρίζουν γυναίκες. Δεν υπάρχει. Εγώ πήγα στο ΝΟΑΚΑ μια φορά. Λέω να δω τι γίνεται. Και να φανταστείτε που είναι η Χούλιγκαν και η Φύρα 13 και η 1002. Okay. Εμένα να φανταστείτε, δεν έχω ξαναδεί έτσι παράδειγμα που βλέπω γυναίκα με παιδάκι, ξέρω οι κοπέλες δίνουν περάστε εδώ, καθίστε. Δηλαδή, καμία σχέση δηλαδή από τις άλλες ομάδες. Έχει τελείως διαφορετικό κόσμο. Αυτό θα ήθελα να πω, αυτό είναι ισχύ. Δηλαδή και τώρα ακόμα που βάζω φωτογραφία, πιο πολλούς έχω Παναθηναϊκούς. Instagram είναι γεμάτα Παναθηναϊκοί. Και με στέλνουν όλοι οι καρδούλες και είναι και άλλα. Αλλά εντάξει, κάθε ένας αγαπάει την ομάδα. Αυτό. Σίγουρα. Λογικό. Αλλά υπάρχει πολύ βρυζιά όμως. Και πολύ μίσος. Και δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο με μίσος και τέτοια βρυζιά πολλές και να μειώσεις εντελώς. Άμα είσαι τώρα ΑΕΚ, και τι έγινε δηλαδή, άμα είσαι ΑΕΚ παράδειγμα, είναι δικότητα της ομάδα και εννοείται να φοράει την μπλούζα την ΑΕΚ. Εγώ ήμουν σε ραδιοφωνικό σταθμό να πω και αυτό, γιατί αυτό χρειάζεται να φανεί εδώ, επειδή είμαι εδώ και στο live και με ακούνε ο κόσμος σήμερα. Πολύ, περιμένουμε, περιμένουμε. Ήμουν σε ραδιοφωνικό σταθμό στη Σαλαμίνα που πήγα. Και να φανταστείτε, πήγα και εγώ φορούσα μπλουζάκι αυτό, αλλά επειδή... Παρεμπιπτόντως έστε ένα μήνυμα κάθε Σάββατο. Ναι. Διαφορετικά, βάλε το τάδε κομμάτι και αφιέρωσε το εκεί. Ναι. Κάλεσα ένα προπονητή, του από Παναθηναϊκού, ο Βαρκούρας, ο Γιάννης, και φοράγαμε μπλούζα Παναθηναϊκού. Τι να φοράμε, αφού έχουμε καλεσμένο Παναθηναϊκό, δεν μπορούμε να φορούμε διαφορετικά. Και να φανταστείτε, και μέχρι και εκεί μου είπανε γιατί το ένα, γιατί φοράς τα μπλουζάκια, λέω δεν μπορώ να καταλάβω. Και όταν μου είπανε αυτά γιατί φοράω εγώ μπλούζα Παναθηναϊκό, εγώ τους έστειλα στο διάλογο. Δηλαδή, να μου κάνετε κομμάτι ότι δεν φοράω εγώ. Προφανώς όχι. Δεν είναι. Δεν είναι σωστό. Και έτσι σταμάτησε η συνεργασία. Γιατί, ξέρετε, όταν είπα πρέπει να υπάρχει κάμερες, όπως εδώ έχει κάμερες. Λογικό δεν είναι. Είναι web, ιντερνετικό ράδιο. Πρέπει να υπάρχει κάμερες. Πρέπει να σε βλέπει κόσμος. Να κολλήσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τραβάω τώρα με κινητό, ξέρω εγώ, βίντεο. Αυτό είναι έρασε τεχνικό. Οπότε όταν είπα εγώ και εγώ. Τι πρέπει να κάνουμε, μου λέει. Πρέπει να βάζετε κάμερες επαγγελματικές, πρέπει να έχετε καλεσμένους, έτσι το πάω. Πρέπει να έχετε χορηγία, οτιδήποτε, ένα-δύο χορηγούς, οπωσδήποτε, για να μπορείτε να κάνετε αυτό και να προχωρήσετε. Και καλύτερες εκπομπές. Βέβαια. Και πώς. Όλα τα ράδιο web έχουν κάμερα. Δεν γίνεται.
Και πήγανε στραβά και είναι εκεί να βάλουμε τώρα καρδούλια και να λέμε «Γεια σας γλυκιά μας Μάνα Μαρία, γεια σας γλυκός μας Μάριος». Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και επειδή εγώ έχω, δηλαδή, έχω μάθει να είμαι επαγγελματίες και μου αρέσει και τώρα που ήρθα, δηλαδή, λόγω τους καιρούς που έκανα μία ώρα να έρθω εδώ, να φανταστείτε, είχε τρελή κίνηση, εγώ πάντα βγαίνω πιο νωρίς. Δηλαδή, εγώ είμαι τυπικά σε αυτά. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω τώρα να με περιμένει ο άλλος μία ώρα και έχει τύχει σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές που ήταν καλεσμένη στα καπάκια να φύγει για να πάει να κάνει φωτογράφηση. Ναι. Ναι. Η οποία εδώ πέρα είχε βάλει τα πρώτα ρούχα κτλ. Λέει. Σάντες εδώ, ιστορία. Ναι. Και είχα και την γενεθλιά μου. Ναι. Είχαμε κάτσει εδώ πέρα την τούρτα κιόλας. Ναι, να φανταστείτε, και στα, δηλαδή και στα γενέθλια διάλεξα δουλειά εγώ και ράδιο. Εγώ. Mm-hmm. Που μπορούσα να πάω τώρα με φίλους, παρέα, αυτοί. Πάντα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ μου αρέσει η δουλειά μου αυτή που κάνω, ο κόσμος με ξέρει από event, από φεστιβάλ, από γενικά. Δεν το είμαι ψιλομύτα. Mm-hmm. Γιατί γενικώς μου λένε πώς και εσύ προλαβαίνεις να απαντάς μερικές φορές. Γιατί μερικοί δεν απαντάνε και καθόλου. Οι άλλοι, ξέρω εγώ, με απαντάει σε 5 μήνες, 6 μήνες. Εγώ προσπαθώ να, ώστε να βάλω ένα καρδιά, μία καρδούλια ή κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που κάνω με γεμίζει αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Μα φαίνεται ότι σου αρέσει αυτό που κάνεις. Μου αρέσει. Φαίνεται ότι σου αρέσει. Δεν με κουράζει πλέον. Mm. Εντάξει, βέβαια βγαίνει κούραση, δεν τα συζητάμε. Μερικές φορές είμαι πιασμένη παντού που δεν μπορώ ούτε να χαμολάω. Mm-hmm. Και μου λέει τα στήλια μου μόνο τριφυλάκια, ξέρεις. Πράσινα, όταν βλέπουν εμένα πράσινα, ο κόσμος χάνει όλα. Δηλαδή μόνο βλέπουν πράσινη μπλούζα αυτή, εκεί γίνεται χαμό. Mm-hmm. Είναι δικιά μας, είναι πράσινη, είναι. Μπορεί να φοράει από την πράσινη κάλτσα μέχρι την πράσινο μπουρλούζι. Ό,τι και να βάλει. Mm-hmm. Η πράσινο σπουλάρικη. Ναι, θα δεις από κάτω. Ναι, χαμός. Χαμός γίνεται, χαμός. Και τώρα που έβγαζα βίντεο, λέει ναι, άμα κάποιος σε πείραξε, μίλα ανοιχτά, μίλα. Και ντόκεν τώρα μας ακούει, από γνώστος ο παντός του Παναφύρα 13, χαιρετίζεται από μένα. Mm-hmm. Και Μιχάλης φίλος του είναι ακούνα, που είναι μαζί. Και γενικά πάρα πολύ κόσμο που μου ακούει σήμερα σίγουρα. Γιατί περιμένουμε πώς και πώς να ακούμε τι να πεις. Αλλά αυτή την μπλούζα, όπως λέω, εγώ δεν βγάζω. Και για Ρωσία να το πω, 18, 19 και 20 Οκτωβρίου, τώρα πρέπει να είμαι ένα μήνα, Γιάννη και Χρήστο, να ετοιμαστώ στο φουλ, γιατί πρέπει να κάνω χορευτικό κομμάτι με ακραμπατικά, με σπαγκάτες, με κολοτούμπες, με στηρίγματα στα χέρια. Και θέλει τρομερή προπόνηση. Θέλει τρομερή δουλειά. Εντάξει, εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά στον αυτό μου, πιστεύω στον αυτό μου, γιατί κάποτε παλιά που πριν χρόνια έχω πάει, έχω μπει μόνο στα 50. Δεν μπορούσα να πω στα 30, γιατί έκανα εγώ λάθος, έκανα μία άλμα που ήταν λίγο πιο χαμηλό από ό,τι πρέπει. Δηλαδή να φανταστείτε λεπτομέρειες, δεν είναι μόνο απλά, δηλαδή βλέπουμε 100 κοπέλες, έτσι. Εντάξει, είναι και ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος όμως, έτσι. Από 100 κοπέλες άμα μπαίνεις εσύ 50, εσύ είσαι σαν πρώτος νιώθεις, ειδικά στην Ρωσία. Γιατί είναι, βλέπεις κοπέλες είναι ίδιες, είναι μία-μία. Δηλαδή βλέπεις δεν έχει κάποια διαφορά. Παραγωγή τα λέτε. Και κοιτάνε άλματα, να φανταστείτε, ίσα-ίσα λίγο πιο λιγότερα. Τη λεπτομέρεια, τη λεπτομέρεια. Τρελή λεπτομέρεια. Δηλαδή και τώρα είναι παράδειγμα που έχασα και πήγα τα πεντάδια, δεν ξέρω πώς. Δεν βλέπω, δηλαδή δεν το πιστεύω να μπω στα 10, mm-hmm. αλλά στόχο μου να μπω στα 30. Ναι. Γιατί έχει κάποιο ποσοστό δηλαδή, χρηματικό, 20 και 30 και 50 χιλιάδες δεν είναι και λίγα. Είναι τα οποία δεν δίνονται στην Ελλάδα. Όχι, γενικά άμα να μπει στα 50, στα 5 παίρνεις 30.000 ευρώ. Άμα, όχι, 50.000 ευρώ παίρνεις άμα βγαίνεις πρώτος. Mm-hmm. 30 άμα μπαίνεις στην 30 και 20 άμα μπαίνεις στην 50. Εδώ το κάνουμε στο survivor. Ναι, είναι δύσκολο πράγματα και μου λένε ναι, και να σηκώσεις το μπλουζάκι, ναι. Σήκωσε το Παναφνιακός εκεί, θα το γράψουμε εμείς. Τόσο πολύ. Κόσμος, ναι, είναι διαφορετικός. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όντως και δηλαδή
μόλις ξεκίνησα να παίρνω τα αυτά, τα πράσινα, τα ένα, τα άλλα, γίνεται το εδώ αιτήματα είναι μόνο Παναθηναϊκή. Και τώρα ακόμα στέλνουμε συνέχεια. Θα σου πω, πόσο δύσκολο είναι στη δουλειά σου να βλέπεις από εταιρείες ή από διαφημίσεις στην τηλεόραση ότι ήρθε η νέα πρωτοποριακή ζώνη αδυνατίσματος ή σου κάνει κοιλιακούς ή σου συσφίγγει το σώμα. Πόσο λάθος είναι αυτό? Αυτό εγώ γελάω εντελώς. Όντως γελάω. Γιατί θυμάσαι, αυτό το είχαμε ρωτήσει τότε και με τον Αυγέρη. Πάντα λέω, άμα δεν εντρώνει το κορμάκι και το κιλοτάκι, το χήμα το λέμε, έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Το φυσική γυμναστική, το να κάνεις το τρεξιματάκι σου, παράδειγμα, ή τα γυμναστική, έτσι, okay, ζώνη αυτό το που εντρώνει, ναι, αυτή φορά να ζώνει, ξέρετε, γιατί και εγώ έχω τέτοια ζώνη, που φοράω εδώ στη μέση, εμένα με βοηθάει για σταθερά να κρατάω στάση σώματος, το πρώτο, και το δεύτερο, επειδή δεν εντρώνω εύκολο, εγώ προσωπικά, φοράει αυτό το πράγμα. Όχι να φοράω για να αδυνατίζω, για να βγαίνουν εντρώτα. Δεν εντρώνω. Και όταν δεν εντρώνω, δεν νιώθω ότι είμαι ζεστή και να κάνω τώρα βάρη ή μηχανήματα κτλ. Ή πιλάτες ή γιόγκα ή ανοίγματα. Γιατί δεν γίνεται. Και αυτοί πιστεύουν ότι άμα είναι μόνο εντρώνουν, να μην ζουν να χάνουν. Δεν είναι. Γιατί ο μυς είναι πάρα πολύ βαθιά. Τώρα έχει γυμναστική με ρεύματα. Που βάζουμε ρεύματα στα χέρια, στα πόδια, στη κοιλιακή και βάζουμε ρεύματα. Και κάνει ο άνθρωπος γυμναστική, καθίσματα κτλ. Βάζεις, ανεβάζεις ρεύματα που σε χτυπάει. Με ηλεκτρόδια και σε χτυπάει. Και σε χτυπάει ρεύματα, είναι πιο βαθιά. Εκεί πια, εγώ εντάξει, πιάνεται. Αλλά σαν τη φυσική γυμναστική, όπως είπα εγώ και θα ξαναπώ, δεν υπάρχει. Εγώ στο λέω, άμα δεν εντρώνεις, δεν γίνεται. Και ειδικά μου λένε, έλα μωρέ, εντάξει, μία ωρίστα είναι καλά. Εντάξει, είναι λίγο. Δηλαδή, να κάψιμο, δηλαδή λίπος και μετά τις περίπου και λίπος μετά τις 40 λεπτά. 35-40 λεπτά, μετά ξεκινάει. Οπότε, 20 λεπτά είναι κάνεις μόνο για ζέσταμα, για να ζεσταθεί σώμα σου, όχι να κες. Για να καίει μετά τις 40 λεπτά. Πάντως, ομολογώ ότι περάσατε δύσκολα μία διετία, ίσως και λίγο παραπάνω με τον COVID. Μας χάλασαν δουλειές, όντως. Ήταν μία εποχή που έλεγες, πάει για να ισοπεδωθεί αυτό το επάγγελμα, το γυμναστή, γιατί ήταν κλειστοί οι χώροι. Και όλοι δουλεύανε. Εσείς δεν μπορούσατε να πάτε σε σπίτια για λόγους υγιεινής. Θυμάμαι τότε που λέγανε, μόλις ήταν να ξανανοίξουν μετά τον COVID τα γυμναστήρια, που λέγανε θα γυμνάζεσαι με μάσκα. Αυτό είναι αποκαιρεύεται. Θα είναι 10 άτομα. Θα βιάζουν, θα πηγαίνουν να αποσυρώνουν το χώρο. Οι 5 θα είναι καθιστοί και οι άλλοι 5 θα είναι όρθιοι και θα φοράνε μάσκα και διπλή μάσκα κλπ. Αποκαιρεύεται το χώρο. Το έλεγαν τότε. Για να ξανανοίξουν τα γυμναστήρια θα πρέπει να φοράνε μάσκα, λέει όσοι. Ακόμα και τώρα μερικοί φοράνε. Δεν είναι. Ακόμα και τώρα μερικοί φοράνε μάσκες. Όχι δηλαδή πρέπει να φοράμε, αλλά βλέπω κάτι κόσμο, όχι γυμναστές, φοράνε μάσκες. Καλά, εδώ βλέπεις ότι οδηγούν μόνοι τους στο αμάξι και φοράνε μάσκες. Φαντάζεσαι, κάτσε ρε εσύ Χριστό. Να γυμνάσουμε τώρα αμάξια και να φοράμε μάσκες. Μα μπορείς να γυμνάζεσαι φορώντας μάσκα όμως. Όχι. Δηλαδή δεν έχεις ανάσες. Κι όμως το πιστεύεις ότι το έχω δει σε αθλητές. Δηλαδή και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ έβλεπα αθλητές να φοράνε μάσκα και λέω, ρε παιδιά, πώς αντέχει ο άνθρωπος. Εγώ αφορούσα να πέσει κάτω. Είναι παράδοξο, είναι παράξενο τελείως να κάνεις αυτό το πράγμα με τη μάσκα. Δεν έχεις ανάσες. Δεν ξέρω, ταξιδικό δεν είμαι, αλλά. Μάσκα, καταρχήν είναι απογκαιρεύεται για να κάνει ο άλλος αερόβιο. Ειδικά άμα έχει πρόβλημα στην καρδιά, πώς θα το κάνεις με μάσκα. Εδώ ακόμα και στα εργομετρικά που βλέπεις σε αθλητές, βάζουν μια ειδική μάσκα με κάτι καλό. Άλλο αυτό. Πέρα, αυτό είναι άλλο. Και πάλι δεν το χορηγούν κάθε φορά. Του λέει, κάνω όλος, έχει πρόβλημα στην καρδιά, τι γίνεται. Δεν είναι, εδώ
έχει και έχω δει και έχω ακούσει σε ένα γυμναστήριο που έχει πέσει ένας γυναικός στο διάδρομο. Mm-hmm. Δεν είχε κάτι, γιατί μια μάσκα έχει πέσει. Έχει μείνει. Χρειάζεται νοσοκομεία, ιστορία, τι γίνεται. Νομίζαμε ότι σταμάτησε και το καριέρα. Γιατί έτρεχε και τέτοια και ήταν κλειστά. Πάντως θεωρώ ότι τα γυμναστήρια εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει μόδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από εκεί πέρα που είχαμε π.χ. τη δεκαετία του 80, δύο-τρεις παρουσίες. Όπως και η βιομαχία. Δύο-τρεις παρουσίες. Λέγαμε εμείς για παράδειγμα οι πιτσιρικάδες, ο Σπύρος Μπουρνάζος. Ο νούμερο ένα bodybuilder. Δεν ξέραμε άλλο. Mm-hmm. Μετά από λίγο μπορεί να βγει και ο επόμενος. Τώρα έχει βγει πάρα πολύ. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι... Είναι και θέμα είδηση και θέμα πληροφόρηση. Ότι πλέον η πληροφόρηση είναι πολύ εύκολη. Τότε ο Μπουρνάζος ήταν το είδωλο. Λες τώρα Μπουρνάζος. Τώρα Μπουρνάζος πλέον δεν βλέπετε. Όπως λέμε, γιατί βγήκανε τώρα πάρα πολύ. Εντάξει, πάρα πολύ. Βγαίνουν πολύ. Όνομα όμως, σαν όνομα, είναι όχι ακόμα, είναι φαένα. Όνομα είναι μεγάλο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, όπως και Κεφαλιανός, ο Μιχάλη. Είναι, εντάξει, είναι μεγάλα, τεράστια ονόματα. Δεν θα φύγουν ποτέ από την ιστορία πλέον πια. Απλά εγώ αναφέρω τη λέξη μόδα, γιατί μετά από αυτό που αναφέραμε τα παραδείγματα, βλέπουμε ξαφνικά, από ένα σημείο και μετά, κάποιοι να έχουν το γυμναστήριο ως μόδα και σου λέει, τι θα κάνω, θα πω το γυμναστήριο. Ανθρώπου σου οι οποίοι σε λες τώρα δεν σου κόβει το μάτι. Εσύ γυμναστήριο από πού και ας πού. Έτσι τώρα ήρθα να ρίξω μωρέ λίγο την κυλίτσα. Καλά, για ένα μήνα, δύο μήνες και μετά ξανά τα ίδια. Οπότε δεν. Αυτό. Μετά είναι και το άλλο που ακούγονται κάποιες άσχημες πληροφορίες από γυμναστήρια μεγάλων αλυσίδων. Είτε ότι είναι ακριβά, είτε ότι πουλάνε κάποιες ουσίες χημικές. Χημικές και όσο να είναι ο κόσμος, λέει για ποιο λόγο να πάω. Και τι θα μου κάνει αυτό που θα μου δώσει. Το ενισχυτικό και καλά είναι βιταμίνη, είναι κάτι άλλο. Εγώ να πω αυτό. Έχει παρουσιαστεί ποτέ κάτι αντίστοιχο στο δικό σου χώρο? Γυμναστήριο, παράδειγμα στο δικό μας, παράδειγμα που πάω εγώ γενικά στο Real Fitness, στο Νέο Ηράκλειο. Δηλαδή δεν υπάρχει πάρα πολλούς bodybuilding, σχεδόν κανένας, είναι πιο πολύ fit. Και δεν υπάρχει χημικές ουσίες, όπως λέμε. Ο κόσμος είναι καλός κόσμος. Ανέβηκε βέβαια η τιμή γενικά το σύνδρομη του χρόνου. Mm-hmm. Αλλά τώρα τι γίνεται. Έχει ξεχωριστεί όλα. Δηλαδή, άμα γουστάρεις τώρα μόνο ποδήλατο να κάνεις και διάδρομο και μηχανήματα, τόσο τιμή του χρόνου. Άμα γουστάρεις και προγράμματα ομαδικά, συν τόσο πληρώνεις, δηλαδή συν 50-60 ευρώ, παράδειγμα. Πισίνα, συν τόσο. Mm-hmm. Να κάνεις ακόμα άλλα, γιατί έχουμε πολλούς αίθουσες. Πιλάτες, ρεφόρμα, αυτό το που είναι με κρεβάτια, γουστάρεις αυτό, πληρώνεις παραπάνω. Δηλαδή, παλιά ήταν δηλαδή, τόσο τιμή, παλιά όλα. Παλιά σου λέγανε 50 ευρώ, θα κάνεις όλα. Όλα. Ναι. Τώρα όχι. Τώρα όχι. Και γιατί περισσότερα γυμναστήρια, ειδικά στα νότια προάστια, αλλά και στα βόρεια προάστια, δεν υπάρχει ομαδικά. Γιατί πρέπει να πληρώσει γυμναστές, ο άλλος δεν βγαίνει, έχει έξοδα, πληρώνει νερά, φώτα, ιστορία, οπότε δεν το συμφέρει. Σε αυτό ήθελα να επικεντρώσω. Όταν θυμάμαι εγώ τον καιρό που πήγαινα εγώ γυμναστήριο, είχα πάντα ένα με δύο ανθρώπους από πάνω. Μου έλεγαν, δεν θα το κάνεις έτσι, θα το κάνεις έτσι. Μην κάνεις πολλές επαναλήψεις, γιατί θα καταστρέψεις είτε τους κοιλιακούς σου, είτε τις γάμπες σου, είτε τους δικεφάλους σου και. Τώρα βλέπεις, πάνε απολυτοί όλοι μέσα στο γυμναστήριο. Και είτε κάνουν διάδρομο, είτε κάνουν... 10 στο διάδρομο, 10 στα πόδια, 10 δεν κάνει κανένα, δεν διαρφών. Είναι πολύ λίγη γυμναστήρια. Δηλαδή εγώ τώρα να πω, έχει ανοίξει φίλους μου. Και αν φωνάξεις ένα, ρε παιδιά, ένα θα μου ρίξει μια άσκηση, Μπάρκη. Τίποτα. Έχει ανοίξει φίλος μου στο Ταύρο, ένα γυμναστήριο καινούριο, Απόστολο. Φοβερό γυμναστήριο. Μηχανήματα καινούρια, όλα. Δηλαδή, γυμναστές, γιατί βάζει και γενικώς, λέει ένα και κόσμος, έχω ακουστά πολύ καλά λόγια, είναι λίγο μακριά βέβαια από μένα, αλλά να πάω να δω όντως, είναι
Γυμναστές είναι τρέχονται ένα στον, δηλαδή από εδώ, από εκεί, βοηθάει, το κάνει. Μερικά γυμναστήρια πίνουν καφεντάκι τους, μιλάνε στο κινητά τους. Ακριβώς. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Γιατί βλέπω κάτι κόσμο που γυμνάζεται και βλέπεις τι κάνει σωστά. Πρέπει να αγαπάς αυτή τη δουλειά. Όταν πας, εντάξει, παίρνεις λίγα λεφτά. Παράδειγμα. Γιατί εγώ για τόσα λίγα λεφτά παράδειγμα να δουλεύω, να τρέχω. Περίμενε. Εσύ είσαι γυμναστής. Η δουλειά σου είναι αυτή. Αυτή η δουλειά διάλεξες, αυτή η δουλειά πρέπει να κάνεις σωστά. Εσύ, παράδειγμα, είσαι τραγουδιστής. Δεν πρέπει να κάνεις ωραία παρουσία, ξέρω εγώ, ωραία εμφάνιση, ωραία τα πάντα. Ναι. Εσύ είσαι γυμναστής. Πρέπει να προσέχεις κόσμο. Πρέπει να βοηθήσεις ρε άτομα. Βλέπεις τόσο δύσκολα. Καφέτες, κινητά, καφέτες. Μήπως αυτό έχει να κάνει όμως και με την φόρα που, που είχαν πάρει κάποιοι επί τα πρώτα χρόνια της τηλεόρασης. Δεν είναι αυτό. Βλέπαμε τότε. Οικονομικά. Οι πιο εμφανίσιμες υποτίθεται κοπέλες που μπορεί να μην ήταν 100% γυμνάστριες, απλά να δηλώνανε ότι ήταν γυμνάστριες. Έβλεπες στα πρωινάδικα του κάθε καναλιού. Και έλεγες τώρα, πω, η Σοφία Τάδε, πω, φοβερή, η Τζούλια Τάδε. Δεν βρίσκεις τα γυμναστήρια εύκολα κορμιά. Για να βλέπεις, δηλαδή εγώ είμαι 12 χρόνια παράδειγμα στο ΕΛΕ. Από 12 χρόνια δεν έχω δει ένα γυμνασμένο κορμί γυναικείο ή αντρικό και να πω «Ουάου, τι σώμα είναι αυτό». Ναι. Για 12 χρόνια μιλάμε, έτσι. Δηλαδή, κόσμος που γυμνάζεται είναι πολύ πιο καλύτερο σωματικά. Και βλέπω κάποιες κοπέλες τώρα, είσαι γυμνάστρια, όχι μου λέει, απλά γυμνάω. Λάχα κάνεις. Και έχει κάτι κοιλιακή, βλέπω ωραία όλα. Και βλέπεις μια γυμνάστρια που δεν φαίνεται. Και αυτό ο κόσμος όταν έρχεται στο γυμναστήριο και λέει «Και γυμνάστρια πού είναι εδώ, ποιο να ρωτήσω» και ψάχνονται. Mm. Που γυμνάστρια είναι, ξέρω εγώ, εδώ απέναντι. Υπάρχουν γυμναστήρια που δεν πω μόνο εγώ και ο κόσμος θα συμφωνήσει σίγουρα γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα και σε μένα. Πώς μου λέει Λίλια γίνεται, έρχεται γυμνάστρια και είναι γυμναστή. Γυμνάστρια πρέπει να έχει εικόνα. Εντάξει, μπορεί να είναι πολύ έμπειρη. Δεν το λέω, γιατί εγώ πήγα σεμινάρια και ερχόταν από Λονδίνο μια γυμνάστρια που έκανα hip-hop μαθήματα στα σεμινάρια και ήταν παχούλη πολύ, λέω, τι να μας κάνει αυτή, αυτή είναι χοντρή ράστα, πώς γίνεται αυτά. Μπορεί να έχει βληγήσει. Και αυτή, όταν μας ξεκίνησε προπόνηση, μας άλλαξε το φώτα. Μιλάμε, λέω, τι κάνει. Αλλά σαν δηλαδή το σωματικά δεν έχει. Δηλαδή εγώ... Είναι ακριβώς αυτό το εικόνα η αντίθετη που σου βγάζει. Αλλά μερικοί δεν έχουν ούτε εμπειρία ούτε σώμα. Οπότε άμα δεν έχεις ούτε εμπειρία, ούτε γνώσεις, ούτε σώμα, πού πας δουλεύεις με τον κόσμο. Γιατί μας χαλάς δουλειά και σε εμάς. Μας χαλάς, πώς θα σου πω, πιάτσα. Δηλαδή εγώ τώρα παράδειγμα με τόσα χρόνια, παράδειγμα γυμνάζω τώρα και μια γυμνάστρια έρχεται αγύμναστη. Ούτε εμπειρία έχει, ούτε γνώσεις έχει, ούτε τίποτα. Δηλαδή, να παίρνουμε ίδια λεφτά μαζί με την κοπελίτσα αυτή που δεν ξέρει τίποτα, αυτό δεν γίνεται. Και αυτό περισσότερα τώρα κάνουν τα personal, γιατί λέει εγώ, αξίζω κάτι περισσότερα. Γιατί χτυπιέμαι, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια, είμαι έτσι, προσέχω για τροφή μου, σώμα μου, γυμνάζομαι και τι, να παίρνω τώρα 10 ευρώ ή 5 ευρώ την ώρα όπως παίρνουν οι άλλοι. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και αυτό και στα γυμναστήρια πιο πολύ. Έχουν βγάλει ομαδικά προγράμματα, δεν υπάρχουν, μόνο personal training, έτσι. Και στα personal training, εντάξει, είναι, μην νομίζετε ότι είναι wow, γιατί και personal training δεν μπορεί ο άλλος να δώσει 35 ευρώ ή 40 ευρώ την ώρα. Την ώρα για να, ναι, σωστά. Αλλά κάνουν και συγκεκριμένα πράγματα, δεν κάνουν αυτά που θα έκανε. Και το τι κάνουν τα personal, λοιπόν τα βλέπω πως μερικές φορές κάνει personal, δηλαδή κάθεται μετράει. Τρεις ασκήσεις, αυτό τρεις ασκήσεις. Κοιμάσαι, όρθιος. Εγώ παράδειγμα να κάνω personal, εγώ χοροπηδάω μαζί με το πελάτη. Γιατί και ο πελάτης πρέπει να καταλάβει. Ακριβώς. Γιατί γεμίζω αυτόν, γιατί να ανεβάζω, γιατί αυτός φέρει κάποια παρέα να κάνει. Μπορεί. Και να μετρήσω τώρα ένα-δύο. Άμα βλέπω λάθος, σταματάω εγώ. Και μπορεί να είναι και κάποιος ντροπαλός ή ντροπαλή και να σου πει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Πώς θα το κάνω, το personal training είναι πιο δύσκολο ομαδικά, για ομαδικά προγράμματα. Γιατί personal training έχει ένα άτομο από πάνω σου και αυτό το άτομο
απαιτεί από σένα, περιμένει, πώς θα σου πω, από σένα κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Οπότε εσύ δουλεύεις με συγκεκριμένο άτομο και πρέπει να χοροπηδάς μαζί του. Ναι, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, το personal training είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ένα συνδυασμό μεταξύ yoga, πιλάτες και αεροβική. Δεν είναι τόσο πολύ με την έννοια βάρη. Όχι, 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 λάθος. Υπάρχει personal training και ο άλλος, παράδειγμα, θέλει μηχανήματα. Γιατί δεν έχει κιλά, άμα δεν έχεις κιλά, πρέπει λίγο βάρη. Το, δηλαδή για όγκο, η μυϊκή μάζα. Η άλλη, παράδειγμα, έχει πρόβλημα από την μέση και κάτω και θέλει ασκήσεις του έδαφου. Παράδειγμα, κοιλιακούς πιο πολύ και τέτοια. Αναλόγως, δηλαδή. Αναλόγως. Ο άλλος, παράδειγμα, έχει πολλά κιλά, θέλει πολύ αερόβιο. Να χοροπηδάει συνέχεια. Δηλαδή, γρήγορες ασκήσεις, να αλλάξει μετά ξανά. Δικό μου προπόνηση με ρωτάνε πάρα πολύ. Εγώ ακόμα και πριν 12 χρόνια που έχω σελίδα μου αθλητική, έβαζα βιντεάκια. Άσκηση αερόβιο. 5 λεπτά αερόβιο, 5 λεπτά αερόβιο. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω. Δηλαδή έτσι. Τώρα βγήκε αυτή την μόδα. Εγώ αυτό που έκανα εγώ πριν 12 χρόνια, κάνω τώρα. Δηλαδή και βλέπω εσύ, αυτά έκανα εγώ πριν 12 χρόνια. Και τώρα βλέπω χοροπηδάνε και χοροπηδάνε. Και μετά γίνουν 2-3 ασκήσεις, ξέρω εγώ, 3 ασκήσεις πλατικές, squat, άρσεις, προβολές, άντε δικέφαλα, τρικέφαλα, σύτος. Τέλος. Και στο τέλος. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει τόσα πολλά που λες. Είπαμε, yoga, πιλάτες, aerobic, crossfit. Bodybuilding. Εντάξει, crossfit είναι πολύ επικίνδυνο. Εγώ τα λέω ίσα-ίσα. Ο crossfit, δηλαδή, παράδειγμα, γυναίκα που είναι, δεν έχει, δηλαδή, το σώμα της είναι έτοιμο για βάρος ή ξέρω εγώ που σηκώνουν βάρη πάρα πολύ. Είναι βέβαια καλή γυμναστική. Κακά τα ψέματα, δεν το λέω, αλλά μπορεί σε μια, γιατί είναι γρήγορα, καταρχήν με ρυθμό, με το χρόνο. Και άμα μη τυχόν να βάλεις πιο περισσότερα κιλά στις μπάρα, μπορείς να τραυματιστείς. Να σου πω, σε όλα τα γυμναστήρια υπάρχουν τα ίδια, γιατί βλέπουμε παράδειγμα σε κάποια βίντεο ή σε κάποιες ταινίες να είναι ο άλλος να κάνει crossfit, να έχει κάτι μεγάλα λουλιά. Ναι, να ωραία, ωραία, τα είδαμε αυτά. Να παίρνει η ρόδα από τρακτέρ με βαριοπούλα και να χτυπάει πάνω. Υπάρχουν αυτά ή είναι... Εγώ βλέπω συνέχεια, είναι το ίδιο. Εντάξει, το ίδιο. Εγώ θεωρώ, άμα είσαι επαγγελματίας και άμα έχεις σπουδασμένος και ψάχνεις αυτά τα πράγματα, κυνηγάς, κάνεις κάτι διαφορετικό. Γιατί μπορεί να σου πει και ο οικοδόμος, και εγώ ρε φίλε, κάθε μέρα όχι, όχι, κάνεις κάθε μέρα. Κάθε φορά πρέπει να έχεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, παράδειγμα, πιλάτες και γιόγκα ποτέ δεν θα βγει από τη μόδα. Γιατί? Άμα πας γιατρός το πρώτο τι να σου πει, έχεις πρόβλημα μέση, παράδειγμα. Το πρώτο τι να σου πει γιατρός, να κάνεις πιλάτες. Να κάνεις πιλάτες. Γιατί είναι δυνάμωση στη μέση, κοιλιακή, ραχή, όλα αυτά, δηλαδή ρυθμό, σωστό, τεχνικά. Δηλαδή εισπνοές, εκπνοές, αυτές οι καμπουρίτσες, contraction, αυτά που κάνουν, δηλαδή, είναι να σου πει κάνεις αυτό, ή κολύμπι. Δεν θα σου πει πήγε να κάνεις crossfit. Εδώ. Το μια ερώτηση που θέλω να κάνω εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει ένας μύθος ο οποίος λέει εάν δεν πηγαίνεις γυμναστήριο μπορείς να περπατάς όση ώρα θέλεις, όσα χιλιόμετρα και να κάνεις, αρκεί, δηλαδή αν έχεις μεγάλη κοιλιά, λόγω χάρη εγώ, αν κάνω τώρα μία διαδρομή από εδώ πέρα μέχρι, πού να σου πω, μέχρι λεωφόρο Συγκρού, ναι, μπορεί να πέσει η κοιλιά. Ισχύει αυτό? Κοίτα, όταν περπατάς και μερικοί έχουν πολλή δουλειά που είναι συνέχεια όρθιοι, έτσι. Εντάξει, λογικό είναι, χάνεις κάποιες θερμίδες, αλλά το βαθιά, αυτό το σημείο που θέλεις, δηλαδή είναι, πρέπει θέλει, να πέσει η κοιλιά. Κάτι να το... Μόνο να περπατάς δεν φτάνει. Ειδικά που έχει και πολλά κιλά και έχει πρόβλημα υγεία, είτε φεροειδή, είτε έχεις πρόβλημα ζάχαρο, έχεις γενικά, είναι δύσκολο. Δηλαδή μόνο με περπατώ, εγώ έχω πελάτης 130 κιλά, κοριτσάκια, 25 χρονών. Δηλαδή 130 κιλά,
Πυρπαντάκι. Δηλαδή, σαν να πέσει. Τι συνιστάσει εσύ. Είναι καλό αυτό που λες στην οικογένεια, είναι καλό να τον φέρουν το παιδάκι πρώτα σε σένα ή να το πηγαίνουν να μάθει ένα άθλημα. Αυτό το παιδί που είναι 130 κιλά, το πρώτο απ' όλα αυτό είναι γονείς για αυτά. Δηλαδή, μερικοί δεν έχουν πρόβλημα υγεία. Όταν λένε, έλα μωρά, εντάξει, έχω 130 κιλά, έχω πρόβλημα υγεία. Όχι. Μερικές δεν έχουν προβλήματα υγεία. Τους έχουν μεγαλώσει έτσι. Όταν είναι μαμά, μπαμπά, λέει, φάει αγόρι μου, φάει κοριτσάκι φάει μου. Φάει την τελευταία μπουκιά να μεγαλώσει. Όλα φάει. Μια χαρά. Έτσι μάθει. Δεν μάθει σπιτικό φαγητό, μάθει βρώμικα φαγητά. Μετά έτσι μεγαλώνει, μετά καταλαβαίνει, μετά παίρνει κιλά. Μερικοί παίρνουν κιλά από ψυχολογικά προβλήματα. Από θυροειδή, για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Από ψυχολογικά. Άρα. Όταν παράδειγμα χωρίζει μια κοπέλα, έχει έρωτα, μετά ξεκινάει. Δεν με νοιάζει και ξεκινάει να τρώει τσίψε, υπάρχει και αυτό. Τιμωρία. Αλλά πιο πολύ αυτοί που έχουν πολλά κιλά γενικώ. Άμα δεν αρέσει η γυμναστική, γιατί εγώ είχα διαφορετικές φελάτισσες. Που παράδειγμα, μάνα μου με έπαιρνε τηλέφωνο ο μάνα της κοπέλας και έλεγε: σε παρακαλώ πολύ, αναλαβέ το, κάντο. Αφού δεν γουστάρει αυτό. Δεν θέλει. Πώς δηλαδή με να κάνω για, με το ζόρι, δηλαδή, με το ζόρι δεν γίνεται. Και είναι και σε μια φάση λίγη που θα πει ότι προτιμώ να μείνω με αυτά που παίρνω τώρα, έστω και τα λίγα από τον χύψη. Παρά να πάρω περισσότερα και να κοροϊδέψω το όχι, κεράσμα, όχι, όχι, όχι. Να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Απλώς να προσέχει αυτό που τρώει, τουλάχιστον, έτσι, και να περπατάει λίγο πιο περισσότερα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Έλληνας έχει μάθει, αν του πεις περπάτα τώρα από εδώ πέρα μέχρι ένα χιλιόμετρο, αν οδηγεί, θα πει, θα πάει, ναι. Θα πάρω το αμάξι. Εμένα μου λένε εδώ. Θα πάω, θα πετάξω τα σκουπίδια με το μηχανάκι, ας πούμε. Ναι, ή να πάω στο περίπτερο. Εγώ σταματάω μια πελάτησα και λέω, μια απλά από κόσμο, στον δρόμο. Πού βρίσκεται αυτό το που ψάχνω? Και μου λέει, είναι πολύ μακριά. Πού είναι μακριά? Μακριά, ναι. 5 λεπτά. Και είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Δηλαδή, απλά κατά περπατάτα. 5 λεπτά τι είναι, δηλαδή, μισή ώρα, 40 λεπτά, μία ώρα. Όχι, μου λέει, εντάξει, είναι, αλλά είναι μακριά. 5 λεπτά. Τέλος πάντων. Αυτό πάντως που κάποιες φορές, ρε παιδί μου, με κάνει κάτι, με τσιγκλάει να σε ρωτήσω. Αντιμετωπίζεις θέμα bullying μέσα στη δουλειά γενικότερα. Αυτό είναι ωραίο. Κύριε Γιάννη, είναι καλό. Εσύ και τα άλλα άτομα να συμπεριφέρονται κάπως περίεργα. Δηλαδή να κοιτάει ο ένας την άλλη, πώς είναι τώρα αυτή, παραπανίσια κιλά ή ο άλλος πώς είναι. Ναι, εγώ θεωρώ όπως θες να είσαι, δηλαδή ό,τι τρώμε είμαστε, όπως λέμε, έτσι, ό,τι τρως είσαι. Δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω όλο τον κόσμο, α είναι χοντρός, α είναι έτσι, ο καθένας διαλέγει τον δρόμο του. Δηλαδή άμα έχεις στόχο και έχεις στο κεφάλι σου μια εικόνα, ξέρω εγώ, και για τον αυτό σου, μπράβο. Πρέπει να δηλαδή, έχεις μια επιφαρχία, πώς πω, ένα στόχο. Άμα όμως δεν έχεις και σου αρέσει να είσαι έτσι όπως είσαι, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Αλλά μην ζητάς όμως πριν το καλοκαίρι και μην βρίζεις μετά αυτούς που γίνουν το πόνο όλο το χρόνο με γυμναστικές και να λες μετά, έλα μωρέ το φάρμακο, έλα είναι το ένα, ωραία. Καλό είναι το φάρμακο, έτσι, να λέμε και αυτό, οκ, okay, αλλά και το φάρμακο και να πάρεις πρέπει να κάνεις διπλή δουλειά για να λειτουργεί το φάρμακο. Γιατί το φάρμακο δεν είναι μαγικό κουμπί και το καραμέλες. Δεν είναι έτσι. Χωρία τι θα σου φέρει. Αυτά ναι, αυτά δεν συμφωνώ. Δηλαδή, παράδειγμα, βλέπω μια τέτοια γυναίκα 100 κιλά που δεν γυμνάζεται. Δεν τη αρέσει κιόλας και του έχει όλους. Και μετά κρίνει. Βλέπει μια γυναίκα, ξέρω εγώ, ωραία γυμνασμένη. Και πώς είναι έτσι και είναι. Περίμενε. Εσείς. Κοίτα, βλέπετε δικό σας σώμα πώς είσαστε εσείς, ο καθρέφτη. Τουλάχιστον να το δούμε και αυτό. Τι κρίνουμε τώρα, είναι μία λαμπάδα και μία. Δηλαδή δεν έχει καμία συγκίνηση. Πώς πω. Δεν μπορώ να, δηλαδή, να βλέπω μία χοντρή και μία γυμνασμένη. Όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Ότι έρχεται για παράδειγμα δύο παιδάκια στο γυμναστήριο. Τα οποία τυχαίνει το ένα να είναι από τη φύση του fit και σου λέει θέλω να πάρω DNA. Έχει DNA. Έχει καλό DNA. Μπορεί και να έχει καλό DNA. Ένα παιδάκι το οποίο έχει κάποια παραπανήσια κιλά. Αυτό λοιπόν
δεν κοιτάει κάπως από την πένα και λέει τώρα πού ήρθα, γιατί ήρθα. Σίγουρα έχει αυτές... Θα γίνω άραγε σαν τον διπλανό μου. Ανασφάλεια, ανασφάλεια. Δηλαδή σίγουρα να νιώθει κάπως άβολα, αλλά άμα έχει στόχο όμως, μπορεί αυτό το παιδάκι που έχει ο Εκυλά σε κάποιο χρονικό διάστημα να είναι top. Μπορεί να είναι και καλύτερα από αυτό το παιδάκι που είναι. Υπάρχουν περιπτώσεις. Συμβάλλετε. Είναι στόχο. Βέβαια, υπάρχουν. Συμβάλλετε εσείς ως ψυχολόγοι. Ναι. Εγώ είμαι πιο πολύ ψυχολόγο. Εγώ τα προβλήματα. Εκτός αντικών προβλήματα που έχω, έχω και ακούω και άλλα. Εγώ το χώριζα. Εγώ ξέρεις ερωτεύτηκα. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, ξέρω εγώ αυτό. Ο κόσμος, το πρώτο απ' όλα που πάει στα γυμναστήρια, είναι το πρώτο. Είναι ψυχολογία. Ειδικά τώρα που έχει οικονομικά προβλήματα, που οι τιμές έχουν ανεβεί στο Θεό και... Δηλαδή ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Και χωρισμού, δηλαδή, γιατί χωρίζονται ζευγάρια, το ξέρετε, υπάρχει δύο λύσεις, δηλαδή, εγώ το λέω ξεκάθαρα, οικονομικά και το κέρατα. Αυτά τα δύο, τέλος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είτε είναι οικονομικά που δεν μπορεί να προσφέρει άντρας αυτά που θέλει η γυναίκα πλέον, η γυναίκα πάντα θέλει τα κρόνια και τα... όλα ωραία. Μπράβο, δεν μπορεί να το προσφέρει παράδειγμα άντρας τόσο πολύ. Παράδειγμα και ξεκινάει να ψάχνει κάπου αλλού. Είτε κέρατα που είναι παράδειγμα έχει ένα ογδοντάρι πλέον, βλέπετε τι γίνεται. Όλοι οι παππούντες τώρα έχουν λήξει. Τρανή απόδειξη. Δηλαδή τα πήραν όλοι οι παππούντες πως δεν υπάρχει πλέον πια. Ως χορογράφος, κοντά στα 90, τελευταίο του αμόρε 41 ετών. Τώρα να ρωτήσω εγώ. Χρήστο και Γιάννη, εσείς θα μου πείτε, δε, όλα με ρωτάτε, εσείς θα μου πείτε. Δηλαδή, η μια γυναίκα παράδειγμα, γυμνασμένη, ωραία, δηλαδή, οκ. Τι βλέπει δηλαδή, εγώ είπα ότι βλέπει παράδειγμα ένα άντρα οικονομικά, γιατί θέλει να είναι οικονομικά, ασφάλεια, σίγουρα. Θέλει να έχει και στο μέλλον κάτι για να μην είναι ξεβράκωτη, εντελώς, έτσι. Εσείς, το δικό σας γνώμη θα ήθελα να ακούσω. Δηλαδή, μια γυναίκα τι ψάχνει σε έναν άντρα πλέον. Μόνο. Ψάχνει ο άντρας είναι μια γυναίκα. Ναι, δηλαδή τι βλέπει. Το σώμα βλέπει πιο πολύ. Εγώ προσωπικά ότι πέρα από την εξωτερική εμφάνιση παίζει ένα ρόλο. Εγώ κοιτάω να έχω επικοινωνία. Γιατί νομίζω ότι αν δεν υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Επικοινωνία μα δεν μπορεί να κάνει απίστευτο. κρεβάτι και οτιδήποτε άλλο, αλλά αν το χάνεις την επικοινωνία, είναι απλά σαν να κάνεις ένα τζόκινγκ την ημέρα. Ωραία. Εντάξει, ναι, είναι. Γιάννη... Βέβαια, Λίλια, είναι και σε διαφορετικές ηλικίες που βρισκόμαστε. Έτσι. Δηλαδή, αλλιώς, άλλα μυαλά έχω εγώ όταν είμαι 20. Εντάξει. Στο τι θέλω να βρω από μια γυναίκα, άλλα στα 25, άλλα στα 35, άλλα στα... Σίγουρα, είναι όριμος άντρας μετά τα 40. Άλλα στα 46 που είμαι εγώ τώρα, έτσι. Μια χαρά είσαι εσύ ακόμα. Ναι, εντάξει. Είσαι... Αλλά... Είδες, ακόμα μετράς εσύ, είναι, αλλά... Είναι φρεσκό... τώρα που είμαι 46. Είσαι και με πράσινο μπλουζάκι εδώ, ο κόσμος να δει. Είτε την μπλουζάκια. Τώρα που είμαι 46. Προφανώς είναι αυτό που λέει ο Χρήστος ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάς τώρα είναι η επικοινωνία. Σίγουρα. Πλέον. Για μένα τουλάχιστον. Σίγουρα. Σίγουρα. Ναι, αλλά όμως δεν σε φτιάχνει σεξουαλικό κομμάτι και δεν μπορείς τι θα κάνεις. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει επικοινωνία το. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει και γυναίκα κανένα θερίας. Ναι, αυτά εντάξει. Αυτά μπορεί είναι... να είναι στο κρεβάτι και να λες πόπο νομίζω ότι είναι η πιο θερμή και να είναι αστερίας. Και μπορεί να είναι λαμπάρε, μπορεί να είναι σαν σνόπ, έτσι, σαν παγωμένο ξέρω εγώ μαγωνιά. Να αρχίσεις εσύ κοιλιά υδρότα και η άλλη να κάθεται έτσι και να σε κοιτάει. Ναι, ωραία. Σίγουρα, όλοι οι παράγοντες μετράνε, όλοι οι παράγοντες μετράνε. Αλλά βέβαια... Και το ερωτικό και το οπτικό και... Συμφωνώ με τον Γιάννη και η επικοινωνία. Θα προσθέσω το εξής. Το θέμα είναι η γυναίκα πλέον που ψάχνει. Ο άντρας έχει κάποια... Εντάξει, η γυναίκα καταλάβαμε και ψάχνει τώρα. Καταλάβαμε. Η γυναίκα βλέπεις, πλέον, γίνεται... από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκε και αν είναι και φυσιογνωμικά καλή γραμμή και πάει σε άλλη κατηγορία. Πώς θα εκμεταλλευτεί το δικό του παρουσιαστικό. Και γι' αυτό βλέπεις ότι τελευταία
Έχει χαθεί όλα, δυστυχώς. Έχουν βγει πολλά... Όχι όλα, αλλά χάνεται όλα. Αισθήματα, όλα, όλα. Δεν ήταν όπως παλιά. Σίγουρα. Τώρα βλέπουμε μόνο χρήμα. Καράβια, ελικόπτερα, κότερα, ιστορία. Μόνο αυτό. Ή υπάρχει άλλη κατηγορία που σου λέει, εγώ δεν θέλω να δεσμευτώ, θέλω να κάνω τη ζωούλα μου, να κάνω τη γουστάρω και αυτό. Τέλος. Είδατε ποτέ σε social media να γράψει κάποιος δημοσιογράφος, που βλέπουμε χιλιάδες site, μία από showbiz, παράδειγμα, εγώ είμαι πολλά χρόνια showbiz, να ερωτευτεί ένα delivery. Παράδειγμα. Ποτέ. Να γράψει κάποιος, κύρια τάντε, showbiz, γνωστή. Αυτό γινόταν πριν 50 χρόνια και 60, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αυτό αποτελεί πλέον ένα delivery. Η γνωστή αγάπησε τον υδραυλικό. Τώρα... Η σωστή αγάπη αυτή είναι. Ναι, αλλά πλέον δεν γίνεται. Πλέον δεν γίνεται. Παραβλέπεις ότι η απόγονωση στάδιο οικογένειας... μπορεί να γίνει μόνο για το ερωτικό κομμάτι αυστηρά. Ότι ξέρεις κάτι, που βουλιάζει πάλι... αυτός που παρότι είναι... Και πάλι υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ λίγες. Ναι. Είναι μειοψηφία. Και αυτό και να το πω για την αγάπη. Γιατί έγραψα πριν χτες και εγώ ποτέ δεν να φορέσω κόκκινη μπλούζα Ολυμπιακού. Mm-hmm. Που μου λέγανε να κάνω φωτογράφηση Ολυμπιακό. Και... Ας σου έλεγα τώρα εγώ ότι έχω ήδη κλεισμένη πρόταση για Ολυμπιακό και σου δίνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν θα πάω. 2 εκατομμύρια. Δεν θα πάω. Όσο 5 εκατομμύρια. Δεν τους γουστάω. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω θα κάποια... Σου. Κοιτάξτε. Κόπτερο, ελικόπτερο. Έχω, κοιτάξτε, εγώ έχω, δεν έχω πώς να εξηγήσω ελληνικά σωστά για να καταλάβει ο κόσμος. Έχω μία, δηλαδή, δεν το συμπαθώ, δεν έχω συμπάθεια. Σε μοναδική ομάδα που δεν συμπαθώ είναι η Ολυμπιακή. Δεν το γουστάρω καθόλου, δηλαδή, πώς θα σας πω. Δηλαδή, χιλιάδες φορές προηγούμε, λέω, μου λέει, Άρη, ας να είναι Άρη, ας να είναι, δεν ξέρω, Αστέρας, δεν ξέρω ποιος είναι. Ας είσαι και Αριάννη Κο, δεν με νοιάζει. Αλλά όχι, δεν ξέρω, δεν έχω πολύ, δηλαδή, όχι επειδή έχω πόλεμους με αυτούς και καιρό και είχα και παλιά, αλλά γενικώς μου λέει, φαΐσουμε ποτέ με γάβρο. Δηλαδή, παράδειγμα, φύρα 7 και ερωτεύτηκε ένας γάβρος σε σένα. Φαΐσουν, λίγο δύσκολο. Γιατί, θα είχαμε τσακωμούς. Γιατί άμα φορούσα εγώ αυτό και αυτός φορούσε κόκκινα, καταλαβαίνω τι μπορούσα να γίνει. Δηλαδή, να σου πω, είσαι τώρα σε μια βόλτα έξω, σε ένα βράδυ στο μπαρ και σου γυαλίσει κάποιος, ναι. Σου αρέσει κάποιο παιδί κλπ. Και μετά μάθεις ότι είναι Ολυμπιακός, τι θα κάνεις. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Είχα μια περίπτωση τώρα πριν λίγο. Είναι αυτό, ρε παιδί. Λίγο καιρό. Πριν λίγο καιρό. Το γνωρίζεις, περνάς καλά, βλέπεις. Μπορεί να το. Ναι, για ένα καφέ μπορεί. Δηλαδή, ως το καφέ. Μέχρι εκεί. Αλλά και ούτε καφέ δεν θα ήθελα. Και τώρα πάω σε δεν θα ήθελα να προχωρίζω. Ναι, εντάξει. Σε πώς θα σου πω. Τώρα το κατάλαβα. Ναι. Αυτό. Όχι επειδή, αλλά επειδή βλέπω τα πράγματα. Εντάξει, έχουν σίγουρα Ολυμπιακοί, έχουν πολλά λεφτά. Κακά τα ψέματα. Ο κύριος Μαρινάκης ακουμπάει και πάρα πολύ καλά. Αλλά για μένα προσωπικά, εμένα μου αρέσει Γιαννακόπουλος στο μπάσκετ. Είναι πολύ μάγκας. Για μένα. Είναι μάγκας, ξέρετε γιατί. Γιατί. Το πρώτο απ' όλα, γιατί μου αρέσει. Όχι επειδή είναι μόνο Παναθηναϊκός. Αυτός μιλάει χήμα. Αυτός βγάζει κάτι βίντεο, γελάω. Δηλαδή κάνει, καταρχήν γυμνάζεται. Κάνει κάτι Κυριακούς με το κύπελα, τα είδα κάτι βίντεο. Δηλαδή, εντάξει, φαίνεται τι είναι έξω καρδιά άνθρωπος που μιλάει αυτό. Και είναι και συμπαθός γενικά σαν άνθρωπος. Και παράδειγμα, θα μπορούσε αυτό, δεν θα είναι παράδειγμα Παναθηναϊκός, αλλά σαν άνθρωπο φαίνεται, δηλαδή έχει μια συμπάθεια. Όταν βλέπω όμως Μαρινάκη, γίνομαι Τούρκος. Ερώτηση παγίδα. Τούρκος, δεν μπορώ. Που θα την κλέψω από ένα φίλο YouTuber. Θα έκανε σχέση με πλούσιο και άσχημο ή φτωχό και όμορφο. Εγώ προτιμούσα να κάνω σχέση. Γιατί εγώ είμαι ανεξάρτητη γυναίκα, πρόσεξε, επειδή εγώ έχω όλα δικιά μου, έχω συνηθίσει έτσι στη ζωή μου, να έχω σπίτι, να έχω δουλειά, να έχω λεφτά δικιά μου, να έχω όλα, έτσι. Και προτιμούσα να έχω ένα άντρα με μέσα τιμή λόγο, πρόσεξε, με σεβασμός πρώτα απ' όλα, και πιστεύω ότι μαζί, άμα έχουμε και επικοινωνία και όλα είναι εντάξει, γενικώς
εμπιστεύεται. Να εμπιστεύεται σε μένα αυτός, να εμπιστεύουμε εγώ, θα μπορούμε να βγάλουμε και λεφτά. Γενικώς να ζούμε μια χαρά, μια ωραία ζωή. Αυτό θέλω να πω. Ούτε με νοιάζει τώρα άμα έχει κότερα ελικόπτερα και άμα είναι. Γιατί αυτή τη κότερα ελικόπτερα, παράδειγμα, σήμερα έχουν Μαρία, αύριο έχουν παράδειγμα Κατερίνα. Μπράβο. Όμως είναι όταν ένα άντρας δουλεύει, παράδειγμα, είναι δουλευταρού. Για μένα είναι το πιο σημαντικό να με σέβεται. Εγώ το κοιτάω αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι σεβασμός. Μετά ξεκινάει τα άλλα υπόλοιπα. Επικοινωνία εννοείται σίγουρα. Και μετά βλέπεις άμα ταιριάζεις με αυτό το άνθρωπο και γουστάρεις και όλας να περνάς καλά μαζί του, να περνάς, ναι, μετά μπορεί να τον αγαπήσεις. Αλλά το θέμα είναι, παράδειγμα, εγώ έχω μια φίλη που είναι Αϊτζού και αγόρι του είναι Ολυμπιακός. Έχουν συνέχεια τσακωμούς. Παράδειγμα, άμα χάνει Ολυμπιακός, άντρας γίνεται Τζού. Γυναίκα, άμα είναι ΑΕΚ, αυτή κάνει φασαρίες συνέχεια. Δηλαδή, και από αυτό το πράγμα και μόνο, κάθε φορά έχει κάτι, δηλαδή, εντάξει. Εγώ προτιμώ να βρω κάτι για μένα από τις πράσινες οικογένειες. Αλήθεια. Γιατί αγαπάω εγώ αυτό που αγαπάω, ο άλλος αγαπά αυτό που αγαπά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα δεν βάζω αυτή βάση τόσο πολύ βαθιά και πρέπει να είσαι αυτός, αλλά προτιμούσα να μην υπάρχει προβλήματα και αυτά, γιατί εγώ θα ξεκινήσω να βρίζω παράδειγμα Ολυμπιακό. Έλα ρε εσύ, θέλω να χάσετε, θέλω να ο άλλος θα με βρίζει εμένα. Έλα ρε Τουρκάλα, ξέρω εγώ, εσύ, ξέρω εγώ, η Βαζέλα. Και από εδώ ξεκινάει τα προβλήματα. Εγώ έγραψα στο Facebook, καλύτερα να φάω μια σφαίρα στο κεφάλι, παρόλο να είμαι Ολυμπιακός. Χίλιες φορές. Και γράφω από κάτω, αυτά που έγραψες τα είπες όλα. Οπότε δεν πρόκειται και να μου πει τώρα Μαρινάκη, έλα εδώ σε εμάς, θα σου δώσω λεφτά. Γιατί να το προδώσω την ομάδα πλέον. Γιατί πλέον, άμα είναι ομάδα, δηλαδή ενδιαφέρεται για μένα, με καλή εμένα, έχω καλές σχέσεις, φίλους και γενικά με στηρίζει και γενικώς. Γιατί, για ποιο λόγο εγώ να πάω για 1 εκατομμύριο ευρώ, ξέρω εγώ, επειδή έχω ανάγκη, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Θα σε πάω πάλι σε μια ερώτηση πίσω. Αυτό που λέγαμε περί φαρμάκων και άλλων που δημιουργούν καταστάσεις στα γυμναστήρια. Υπάρχει ένα φάρμακο το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Το Ζεπίκ, το οποίο είναι ένα φάρμακο που το φέρνουν οι διαβητικοί. Ναι. Αλλά πλέον στην Αμερική έχει το χαρακτήρα ως το φάρμακο που αδυνατίζει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Έχει εξαφανιστεί από όλα τα ράφια, ακόμα και στην Ελλάδα το παίρνουν. Ναι. Αυτό πόσο αντίκτυπο έχει στη δουλειά? Όταν έρχεται για παράδειγμα μια κοπελίτσα και σου λέει ότι έρχομαι το Μάρτιο. Ναι. Και σου λέω, κυρία Λίνα, ναι, τώρα σε 2 μήνες που θα αρχίσει το καλοκαιράκι, τώρα με κάνεις λαμπάδα. Θα το κάνω χωρίς τίποτα. Αλλιώς θα πάρω το φαρμάκο, τίποτα. Θα καπακωθώ και σε 1 μήνα δεν χρειάζεται εσένα να τα λεπώ. Συγγνώμη να διακόψω, αλλά έχω όλο το κόσμο που έχω δεν έχουν πάρει ούτε αμινοξία, ούτε πρωτεΐνη, τίποτα. Σωστό φαγητό, συστηματική γυμναστική, αυτό και είναι μια χαρά όλη. Δεν υπάρχει κανένα φάρμακο πουθενά. Δηλαδή, εγώ σου λέω και οι 60 που γυμνάζονται δεν έχουν πάρει ούτε τίποτα. Ούτε αμινοξία, τίποτα. Δεν βγαίνει προς τα έξω κάπως αρνητικά όταν βλέπει το μικρό κοριτσάκι και δει την ηθοποιό, την τραγουδίστρια, το μοντέλο. Κοιτάξτε. Να είναι fit, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς τίποτα. Όλα πληρώνεται, Χριστό. Κάποια στιγμή μπορεί να έχει το πιο ωραίο σώμα. Άμα όμως. Συστηματικά έχεις μπει σε αυτό το κυκλάκι, όπως λέγεται, χημικά και αυτά, ουσίες και τέτοια, γενικώς, το λέω εγώ, ξεκάθαρα, όλα θα πληρώσεις κάποια στιγμή. Σίγουρα θα βγουν αρρώστιες, γιατί η φάρμακο τώρα που υπάρχει γενικά, χημικές ουσίες, δεν είναι καθαρά εντελώς, γιατί πιο πολύ πουλάνε μούφα. Και δεν είναι 100% είναι καθαρά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γενικώς. Δεν υπάρχει κάτι καθαρό. Όταν λέει καθαρή πρωτεΐνη, δεν υπάρχει καθαρό. Καθαρό δεν υπάρχει.
Είτε πρωτεΐνη, είτε. Δεν υπάρχει καθαρά. Δεν είναι καθαρά. Στο κρέας, άμα το αφήσει μία μέρα. Δεν είναι καθαρά. Και μετά βγαίνουν. Είτε με καρδιά πρόβλημα, είτε με νεφρά πρόβλημα, είτε γυναίκα μετά σταματάει το περίοδό της. Μερικές γυναίκες δεν έχουν περίοδο καθόλου. Που είναι 25-30 χρονών και δεν έχει γυναίκα κύκλο σταθερό και γενικός, γιατί σταματάει από αυτά τα πράγματα. Γιατί παίρνει τεστοστερόνη, παίρνει πράγματα που είναι αντρικά, αντρικές ορμόνες. Τα σταματάει όλο. Ερώτηση τώρα. Η κοπέλα που είδαμε από την Αλγερία, τη Μάχος, η μάνα Κελίφος λεγόταν, ήταν τελικά στην κατηγορία intersex ή ήταν όντως γυναίκα, γιατί έχουμε δει και φωτογραφίες που σε διάφορα site, εφημερίδες κτλ. Ότι λέει, μη σας παραπλανούν, είναι γυναίκα 100%. Δεν είναι γυναίκα. Και εγώ αυτό πιστεύω. Όχι, όχι, δεν είναι γυναίκα. Ότι δεν είναι. Δεν. Καταρχήν και φαίνεται από το σκύλο τότες. Μόνο. Δεν από τώρα πρόσωπο και τα βλέπω εγώ. Δεν είναι γυναίκα. Γιατί μερικές και εμένα που παράδειγμα βάζανε σε fitness woman με μια κοπέλα, τέλος πάντα, βλέπεις μια γυναίκα, δηλαδή πρόσωπο και σώμα. Δηλαδή άλλο σώμα, αντρικό, τελείως. Και πρόσωπο είναι σαν ψεύτικο. Δηλαδή σαν ZNN. Δηλαδή δεν είναι. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι είναι γυναίκα. Δηλαδή κάτι παίζει εδώ. Είτε είναι υπερ πάρα πολύ χημικές ουσίες, αλλά στο πρόσωπο κάνει μπότεξ, ιστορία και χίλια, ξέρεις, τραβήγματα πολλά για να είναι όμορφο και τέτοιο φιλικό, είτε είναι τρανσεξουαλ, είτε είναι κάτι, γιατί δεν γίνεται. Γιατί βλέπεις μια γυναίκα, παράδειγμα, από εδώ και κάτω είναι, δηλαδή, όχι μόνο σκύλι, το γενικά. Αυτό όμως δεν έχει άσχημο αντίκτυπο. Στην προηγούμενη περίπτωση στην Ολυμπιάδα, όταν έχει φάει το άκυρο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας και ξαφνικά λέει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, «Ωπα, δεν σας ακούω τι λέτε, θα έρθει κανονικά η αθλήτρια να λάβει μέρος». Εγώ, Χρήστο, επειδή δεν μπορούσα να πούμε και στο κοινό... Ή μήπως αυτό, συγγνώμη, είναι σημείο των καιρών, επειδή τώρα τελευταία έχουν βγει τα άτομα με διαφορετικότητα στο προσκήνιο και σου λέει πρέπει να ακουστούμε και εμείς, πρέπει να μας διώκουμε. Δεν μπορεί όμως να ξεφτυλιστεί τόσο πολύ στην Ολυμπιάδα να παίζει ένας άντρας με μια γυναίκα πυγμαχία. Αυτό είναι εντελώς άπαιση. Δηλαδή αυτά που γενικά αυτό που έγινε στην Γαλλία φέτος είναι γελία πράγματα. Εγώ να πω και στο κοινό, επειδή σήμερα ήθελα εγώ να έρθει εδώ Μαρία Πλατανά, που είναι παγκόσμια, είναι στην Ομοσπόνδια Πυγμαχίες, αυτή. Ανοιχτή πρόσκληση από τώρα. Ναι, μπράβο. Και για τη Μαρία. Και η Ηλίας Κασιγκίες, που είναι αθλητής της Πυγμαχίας Παναθηναϊκού, καθαρά. Δηλαδή, εκεί να πει πράγματα για πυγμαχία είναι στα λεπτομέρεια. Γιατί γυναίκα δεν παίζεται, Μαρία. Καταρχήν είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος και φαίνεται αυτό από την σελίδα του και πώς μιλάει. Και ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάει και στο Λονδίνο, έχει πάρει 5 δεν ξέρω πόσους τίτλους, δηλαδή είναι φοβερή. Mm-hmm. Όπως και η Ηλίας Κασιγκίες είναι το. Την επόμενη φορά που θα έρχονται σίγουρα, γιατί δεν είπαν ότι έχουν κάποια θέματα με γυμναστήρια, με τρεξίματα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ξεκινάει το σεζόν και τώρα μπήκαμε καλά. Αν φανταστείτε, εγώ από χτες ξεκίνησα καλά, γιατί τώρα είναι ξεκινάει τα σχολεία και τέτοια. Θα έρθουν τα παιδιά να τα πούν πάρα πολλά. Γιατί σίγουρα ξέρουν, γιατί εγώ σίγουρα δεν είμαι στην Ομοσπονδία, αλλά ξέρω και εγώ κάποια πράγματα σίγουρα, αλλά τόσο πολύ με λεπτομέρεια αυτά που ρωτάς εσύ ειδικά για αυτό το κομμάτι, αυτό να ρωτήσεις αυτή. Γιατί και εγώ βλέπω ότι είναι άντρας, δεν είναι γυναίκα. Και είναι ξεκάθαρα αυτά, δεν είναι... Και κρίμα, είναι πολύ... Την επόμενη φορά μπορεί να πάμε να παίξουμε άντρας με λεωτάρι. Είναι άδικο, ήταν άδικο, Χριστό. Πολύ μεγάλη αδικία, Γιάννη που να παίζει τώρα είναι ένας άντρας με τίποτα. Και εγώ, εντάξει, εγώ μέχρι και Ρωσία, που εγώ διάβαζα στο site, μια ρεσίδα, δύο φορές παγκόσμια, έγραψε... Και είπε, θέλω να παίξω με αυτόν, θα το ξαπλώσω όντως, για όλες γυναίκες που θεωρούν και μπράβο, καλά, θεμές, φίλο και τα λοιπά. Για να μην γίνει ξεφτύλα το άθλημα. Να μην ξεφτυλιστούμε. Τον έχει κάνει, δηλαδή εδώ στο site γράψανε στα ρώσικα, εγώ τα διάβαζα και έβαλα στο Facebook. Πάντως η αλήθεια είναι ότι
αυτό που δεν είχαμε προλάβει να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ήταν, νομίζω, ίσως για μένα οι χειρότεροι. Είναι, ναι. Γιατί διαβάζαμε για το Σικουάνα με τα βρώμικα νερά. Μαθαίναμε από τους αθλητές στο Ολυμπιακό χωριό ότι κοιμόντουσαν σε χάρτινα κρεβάτια. Η Eurovidinia, που ήταν τόσο πολύ ωραία τραγούδι, εγώ νόμιζα ότι θα βγει Γάλλος, πλέον είναι άξιζε να βγει. Ακόμα και, ναι. Αυτό. Ακόμα και εδώ είναι. Βλέπετε τι γίνεται στην Μύκονο που έχει πάει αυτός. Πώς είναι, δηλαδή, εντάξει, έχω να ξεφύγει. Και αυτό λέω, πράγματα ξεφεύγει. Και αυτό υπάρχει τώρα πλέον πια δύσκολα σε σχέσεις, δύσκολα στις φιλίες, δύσκολες γενικά. Γιατί η γυναίκα τώρα λέει: δεν μπορώ να βρω άντρας, άντρας λέει: δεν μπορώ να βρω γυναίκα. Μα πώς, τώρα άντρας πάει με άντρα, γυναίκα πάει με γυναίκα και πάει σύννεφα. Αυτό γίνεται πλέον πια τη διαφορά. Και να αναβάλει και τα παιδάκια που την πληρώνει στο τέλος. Και αυτό είναι το πιο ξεφτυλισμένο. Και εδώ στην Γαλλία, Γάλλοι ξεφτυλιστήκαν εντελώς. Και τώρα που ο Ολυμπιακός πήρε το Γάλλος. Εντάξει, καλός αθλητής είναι, δεν λέμε ότι δεν είναι καλός, αλλά εντάξει. Για μένα, οποιοσδήποτε αθλητής, καθρέφτης είναι το παρκέ και ο αγωνιστικός χώρος. Όλα τα άλλα, να είχαμε να λέγαμε. Δεν είναι όπως Σλούκας πάντως. Σλούκας είναι top. Είναι καλός και η Ναν είναι καλός και όλοι αυτοί οι αθλητές είναι πολύ καλοί. Και τώρα που πήραμε και το καινούριο. Λοιπόν, για πες μας τώρα, πρωτού κλείσουμε, πού σε βρίσκουμε, τι πρόκειται να κάνεις το επόμενο διάστημα. Είπες ότι θα πας στην Ρωσία. Πρώτο διάστημα είναι το όλη την βάση μου είναι να πάω στην Ρωσία, στην Αγγέλη Πετρούπολη, και είναι πολύ δύσκολα για μένα, γιατί πάω από την Ευρώπη και επειδή έχουμε και πολέμους τώρα και θα έχω πολύ δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν μπορώ να πάω σαν Ρωσίδα, γιατί μένω εδώ, μισή ζωή πλέον εδώ στην Ελλάδα και γενικά τα κοιτάνε αυτά από που έρχεται ο άνθρωπος. Οπότε είμαι από Ευρώπη, για μένα είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό, σίγουρα. Αλλά εγώ δεν μασάω αυτά, δεν κουβαλάω. Για μένα πρέπει να κάνω όπως είναι πυγμάχος, βγαίνει πυγμάχος στην ρινγκ και κάνει νοκάουτ. Για να είναι καθαρά. Yeah. Μόνο έτσι. Αλλιώς θα κάνουν τα δικιά τους. Το ξέρω εγώ το κόρπα. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Το δεύτερο μετά από αυτό έχω μια φωτογράφηση που ήθελα να κάνω βέβαια πριν, αλλά δεν θα προλάβω τώρα να κάνω σε μια γυμναστήριο που θέλουν να κάνω μέση πεσυπληρώντα κάτι πιο γυμναστηριακά, γιατί έχω καιρό να κάνω στα γυμναστήρια κάτι επαγγελματικό. Και το τρίτο που είμαι τώρα και στο μεταμόρφωση, που είναι δίπλα μου και στο σπίτι μου, έχουμε γυμναστήριο που έχουν παιδάκια. Τώρα βλέπω τα παιδάκια έρχονται πιο πολλά. Θα ήθελα να κάνω μια ομαδούλια και να τους κάνω από μικρά παιδάκια, 10-15 παιδάκια, να κάνω μια ομάδα σαν είναι, όχι σαν μαζορέτες, αλλά με κάτι χορευτικά και τέτοια στοιχεία, με ακραμπατικά στοιχεία, πιο δύσκολες κινήσεις. Δηλαδή σαν ομάδα μου. Μήπως αυτή η ομάδα μετά μπορούμε στο μέλλον, γιατί μεγαλώνω και εγώ κάποια στιγμή να δείξω τη δουλειά μου στα παιδιά αυτά που θα μεγαλώσουν και να κάνουν στα events, στα φεστιβάλ, θα πηγαίνουν αυτά. Άρα ένας καλός γυμναστής πρέπει να είναι και καλός παιδαγωγός. Ναι. Γιατί είναι χρόνια περνάνε, χρόνια δεν γυρνάνε, εγώ πάντα λέω, ό,τι κάνεις, κάνεις τώρα, εγώ πάντα έτσι το λέω και κόσμο λέω. Χρόνια περνάνε γρήγορα, ό,τι προλαβαίνεις, κάνεις τώρα, γιατί χρόνια δεν γυρνάνε. Οπότε, να μην χάνεις χρόνο, κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα. Γιατί μετά κάποια στιγμή, όταν περνάνε τα χρόνια, ξέρεις, μετά λέμε «Α, γιατί δεν έκανα τώρα, γιατί δεν έκανα τότε, γιατί δεν...» Όχι. Εγώ πάντα ρυθμίζω τη ζωή μου και κάνω το ρυθμό. Γιατί είμαι γενικά, δεν είμαι πιο πολύ τα σχέσεις και αγάπες και λουλούδια και ξέρετε. Μερικοί είναι, δίνουν βάση πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εγώ είμαι άνθρωπος της δουλειάς πιο πολύ. Και γίνω όλη την βάση πιο πολύ. Μπορεί να είναι κάνω και λάθος, γιατί μου λένε εντάξει, πρέπει να έχεις και προσωπική ζωή, δεν γίνεται και μόνο δουλειά και δουλειά. Αλλά επειδή είμαι τόσο πολύ αγαπάω δουλειά, άρρωστη σε αυτό που κάνω, δηλαδή μου λένε είσαι άρρωστη, εντάξει, Σαββάτο, Κυριακή, πας, είναι η δικό μου δρόμο, είναι αυτός. Αν σου λέγανε τώρα να διαλέξεις ότι σταματάει η γυμναστική με όλη την έννοια της λέξης, και να μείνει μόνο στο κομμάτι της ορογραφίας και της φωτογραφίας, τι θα διάλεγες? Δεν θα μπορούσα να σταματήσω. Δηλαδή, και να παράδειγμα, είχα τραυματισμούς,
που είχα, όντως, και σοβαρούς τραυματισμούς που δεν έβγαζα ούτε στο Facebook φαινά. Έχω περάσει κάποια πράγματα δύσκολα. Και παρόλο αυτά και είχα τραυματισμούς, πήγαινε και μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή, να καπούν πόδια μου, θα πάω. Κάτι θα κάνω, δηλαδή για να κουνηθώ. Δεν μπορώ να κάτσω απλά και ξέρω εγώ και είναι. Σίγουρα να κάνω και φωτογραφίες, ναι, αλλά φωτογραφία είναι σε κάποια ηλικία. Γιατί σε κάποια ηλικία μετά, όταν γυναίκα μεγαλώνει και 60 χρόνια και πάνω, εντάξει, μετά καταλαβαίνεις, δεν τραβάει άλλο, δηλαδή βγαίνουν 20χρονες, mm-hmm. όταν θα μεγαλώνει η γυναίκα μετά τις 60, μετά λέει εντάξει. Οπότε πρέπει να κάνεις κάτι, να έχεις κάτι άλλο για να λειτουργείς και να δουλεύεις και να μένεις και να ζεις. Δεν μπορείς να ζεις μόνο από μια φωτογραφία, παράδειγμα, όπως και από χώρο, χορεύτρια. Μέχρι πόσο να χορεύεις. Δεν μπορείς να χορεύεις, μετά βγαίνουν άλλες και πιο καλύτερες. Και πιο... Οπότε πρέπει να είσαι ακόμα πιο καλύτερη. Και αυτό εγώ λέω, κάθε χρόνο πρέπει να είσαι καλύτερη. Μου λένε, μεγαλώνει, δεν καταλαβαίνω. Είναι φωτογραφία, συνέχεια καλύτερη. Είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να δώσεις πάρα πολύ αγώνα, πάρα πολύ τρέξιμο, πολλή δουλειά, κυνήγι. Και φυσικά από μια ηλικία και μετά συντήρηση. Σίγουρα. Ναι, συντήρηση θα κάνεις. Αλλά και θα κάνεις και κάτι δηλαδή, που μπορείς να αφήσεις λίγο πιο ήρεμα, δηλαδή και να ξέρεις για σένα να δουλεύουν. Ναι. Σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι να έχεις μετανιώσει και να λες. Εντάξει, ρε παιδί, μπορώ ακόμα να σου πει και μετά το βαρέθηκα. Ας κάνω και εγώ την καμία άλλη. Όχι, εγώ δεν μετανιώνω ποτέ. Πλέον δεν μετανιώνω. Αυτά που έχω κάνει και κάνω και έκανα δεν μετανιώνω. Ό,τι έκανα, τα έκανα. Τώρα εγώ πάντα κοιτάω μπροστά. Δηλαδή δεν σταματάει εδώ. Δηλαδή χάνεις παράδειγμα φιλία με κάποιον, να σε κάνει κάποιο πουστιά. Παράδειγμα σε κάτι. Δεν με κάνουν πολλές πουστιές. Είτε δημοσιογράφοι, είτε φωτογράφοι. Πολλά. Κόβεις. Μετά προχωράς, σίγουρα να βρεις κάτι καλύτερο. Σίγουρα να βρεις κάτι πιο σωστό. Από 100 μπορεί να βρεις 1-2. Φτάνει. Δεν θέλει πολλά. Θέλει να είσαι σε ένα κύκλο, είναι, να έχεις σωστούς ανθρώπους δίπλα σου, μόνο αυτό, τίποτα άλλο, 2-3, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και οι υπόλοιποι άλλοι απλά τα βλέπουν και παρακαλυφθούν. Εγώ έτσι το βλέπω. Οπότε, τι θα συμβούλευε στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν τώρα με τη γυμναστική? Εγώ πιστεύω, πρέπει να πιστεύω στον αυτό τους. Άμα πιστεύεις στον αυτό σου και έχεις στόχο, το κάνεις. Άμα λες, έλα μωρό, εντάξει σήμερα να κάνω, αύριο να κάνω και άμα δεν ξέρω και φοβάμαι και τι, καλύτερα μην κάνεις καθόλου. Εγώ είμαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή το λέω ίσα ίσα, αυτό είναι, αυτό θα κάνω, αυτός είναι ο στόχος μου. Και ας να μην πάρω, ξέρω εγώ, πρωτιά ή πρώτη, δεν με νοιάζει. Το γυμναστήριο είναι με λίγα λόγια ένας χώρος για να δοκιμάσουμε τα όρια μας. Δεν είναι μόνο γυμναστήριο. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί δεν ταιριάζει, γυμναστική, ναι. Δεν τους αρέσει. Δοκιμάζονται σε κάποια άλλα πράγματα, σε μαγειρική. Που γενικά, εγώ το λέω, ρε παιδί. Γενικά. Θέλει κάποιος να ξεφύγει και σου λέει. Ναι, γυμναστήρια βοηθάει. Γυμναστήρια βοηθάει. Γυμναστήρια καταρχήν βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά, όπως είπαμε και πριν, γιατί σε φτιάχνει πολύ καλά, νιώθεις άλλος άνθρωπος. Σου βγαίνουν όλες ταξίνες. Νιώθεις καλά. Και πολύ κόσμο έχει βοηθήσει πολύ η γυμναστική. Είτε με χωρισμούς, είτε με έρωτας, είτε είναι με δουλειά προβλήματα, είτε είναι. Βλέπω για να και να βγει γυμναστήριο. Ναι, γιατί είναι κάνει καλό, είναι καλό, γιατί ξεφεύγεις. Δηλαδή, ξεφεύγεις, δηλαδή βλέπεις κόσμο, δηλαδή, εντάξει, είναι και επικοινωνία. Εγώ θα ήθελα να πω το Γιάννη γυμναστήριο, να κάνει ό,τι κάνει, εγώ να με απέξω, να τρώω το σαντουιτσάκι. Γιατί τόσο σαδιστής, τόσο σαδιστής. Δεν το έχεις κάνει σωστά. Τόσο σαδιστής. Δούλεψε λίγο περισσότερο. Εδώ παράδειγμα Παναφνιακή, ο άλλος. Δεν μπορώ να ζω χωρίς Παναφνιακό. Δηλαδή έχουν τόσο πολύ αγάπη και πίστη, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δηλαδή χωρίς Παναφνιακό πράσινα μόνο, τέλος. Δηλαδή άμα είναι τώρα δεν υπάρχει Παναφνιακός θα πεθάνουμε. Δεν θα υπάρχει, δηλαδή είναι τόσο πολύ αγάπη σε αυτό. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Ας χάνει, ας δεν χάνει, είμαι εδώ. Δεν αλλάζω, δεν μας νοιάζει. Δεν είναι το σωστό αυτό. Το ίδιο και σε δουλειές, το ίδιο και σε όποια τίποτα δουλειά. Δεν λέω για μόνο γυμναστήρια, για μοντελίτ, για ξέρω, χορογραφία, για όλες δουλειές. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε, ο φίλος ο Γιάννης θα μας πει το τι υπάρχει στο Nations League, γιατί ξεκίνησε το Nations League την περασμένη Παρασκευή. Είχαμε μεγάλα παιχνίδια, έπαιξε η εθνική μας ομάδα.
Νικήσαμε με 3-0 τη Φιλανδία. Μεγάλο πρωταγωνιστής Ιωαννίδης με 2 γκολ. Στο ντεβούτο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με... στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Πολύ καλή κίνηση για την εθνική ομάδα. Και σήμερα Ιρλανδία, έχουμε το δεύτερο παιχνίδι. Εβίβα Στέντιουμ. Στο Εβίβα Στέντιουμ, σε ένα γήπεδο που πριν 10 μήνες η εθνική είχε κερδίσει την Ιρλανδία με 2-0. Με γκολ τότε τον Μασούρα και Κουμάκη, είχε κερδίσει 2-0 την Ιρλανδία. Τότε για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος, που δεν καταφέραμε να είμαστε στην τελική φάση, με την γνωστή ήττα από τη Γεωργία στο μπαράζ στα πέναλτι. Λοιπόν, Ιρλανδία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο στο Εβίβα Στέντιουμ, για το 2-2 η εθνική. Και περιμένουμε... 4 ομάδες στον όμιλο, εμείς η Ιρλανδία, Αγγλία και Αγγλία, η Φιλανδία. Ναι, και η Αγγλία και η Φινλανδία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η εθνική στο απόψινό παιχνίδι. Πάντως, αναλογμένων των άλλων παιχνιδιών που είδαμε, η Γαλλία για πράγμα δεν μου γεμίζει το μάτι. Ήρθε κάπως σκασμένη από το Euro. Ναι. Ιτήθηκε στην Πρεμιέρα με 1-3 από την Ιταλία. Κάτι που είχε να συμβεί. Δύο ομάδες που ουσιαστικά δεν τα έδωσαν όλα στο Euro. Και η Ιταλία ειδικά είχε απογοητεύσει προφανώς με τον αποκλεισμό της από τη φάση των 16 κιόλας από την Ελβετία με 2-0 στο knockout match. Οι Γάλλοι έφτασαν τότε στο Euro, έφτασαν περίπου αστηματικά έφτασαν ως τα ημιτελικά, όπου και πάλι δεν κατάφεραν να πετύχουν, χάνοντας από τους Ισπανούς. Και εντάξει, βέβαια το Nations League το φετινό, η φετινή έκδοση του Nations League δεν συνδέεται άμεσα με πρόκριση ή τη δεύτερη ευκαιρία που λέμε για το Mundial, για την επόμενη μεγάλη οργάνωση που είναι το Mundial. Απλά συνδέεται με όσο καλύτερα πας θα έχεις ευνοϊκότερη κλήρωση για τα προκριματικά του Mundial. Βέβαια και πάλι μετράει ότι αν τυχόν σου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία μπορείς να την εκμεταλλευτείς μέσα από τον Nations League. Ναι, αλλά είναι το, επειδή το Mundial είναι πιο δύσκολες οι θέσεις, μην ξεχνάς ότι οι ευρωπαϊκές θέσεις είναι 13, συν 3 μάλλον με τη διεύρυνση που θα γίνει το Mundial το επόμενο, θα φτάσει 48 ομάδες και θα παίζουν ένα καλοκαίρι ολόκληρο μέχρι να βγει άκρη τότε στο Μουντιάλ, το επόμενο Μουντιάλ. Και μπορεί να δούμε και τίποτα περίεργες ομάδες. Ναι, Τρίνιδαντ τον Πάκο εναντίον... Όχι τρεις ομάδες. Διαφορετικές ομάδες. Όπως... Σαν της Αλγερινής Πυγμάχου. Ωραία, ωραία. Το πήγες μακριά. Είναι ωραία, ρε. Να θυμίσουμε λιγάκι. Το πήγες μακριά. Πυγμαχία είναι ωραία. Πάντως αλλάζουν πολλά πράγματα και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρώτα απ' όλα να δώσουμε καλή επιτυχία στην εθνική μας, η οποία σε περίπου... Πάει για το 2-2. Ναι, σε περίπου μία ώρα και κάτι ξεκινάει η αναμέτρηση. Σε ένα κατάμεστο Εβίβα Στέντιουμ από 40.000 Ιρλανδούς. Το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα αυτό γενικά με τις βρετανικές χώρες, που είτε πάνε καλά οι ομάδες τους, οι εθνικές τους, είτε δεν πάνε καλά. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, δεν θα υπάρχει κάθισμα ελεύθερο. Είναι η νοοτροπία των χωρών αυτών. Έχουμε και από την άλλη τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 901 γκολ, το πανηγυρίζει και λέει ότι θα φτάσω μέχρι και τα 1000 και τότε θα αποσυρθώ. Θα παίζει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Είχαμε την απόσυρση του Λουίς Σουάρες από την εθνική Ουρουγουάης. Και να πούμε συντομία ότι είχαμε και να σου πω, ναι, να πούμε λίγο επί του πιεστηρίου την δεκάδα της εθνικής που μόλις ανακοινώθηκε. Ένα λεπτό λίγο να... Να έχουμε τίποτα αλλαγές σε σχέση με το μάθος με την Φιλανδία που είχε... Αυτό κοιτάζω τώρα να σου πω. Λοιπόν, έχουμε κάτω από τα δοκάρια Βλαχοδήμος, δεξιά στην άμυνα ο Λάζαρος Ρώτα, Μαυροπάνος Κουλιεράκης στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσιμίκας αριστερά, νομίζω η άμυνα είναι η ίδια. Στον άξονα Σιώπης Μπουχαλάκης, εδώ έχουμε αλλαγή. Ο Σιώπης που είχε μπει ως αλλαγή, ναι, ο Σιώπης παίρνει τη θέση του Μάνταλου. Και στα μεσοεπιθετικά, Χατζηγιοβάνης δεξιά, Μπακασέτας αριστερά, στο κέντρο και Τζόλης, έχουμε την είσοδο του Τζόλη, η δεύτερη αλλαγή. Αντί του Πέλκα. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, που η φόρμα οπότε, του... Οπότε δύο αλλαγές. Ναι, είναι δύο αλλαγές, στην εντεκάδα είναι δύο αλλαγές σε σχέση με το Σαββατιάτικο
με την κόντρα στη Φιλανδία. Να πούμε ότι χθες έγινε στη Λίμνη της Βουλιαγμένης η κλήρωση του 57ου πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λίγκα Ανδρών. Mm-hmm. Το πρόγραμμα δεν θα σας το πούμε τώρα, θα σας το πούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα, γιατί τρέχει ο χρόνος. Σημασία έχει ότι ο Μήλωνας θα είναι μία από τις πρωταγωνίστριες ομάδες και του φετινού πρωταθλήματος. Έχει κάνει κινήσεις τέτοιες που τον καθιστούν επικίνδυνο για κάθε αντίπαλο. 10 ομάδες φέτος. Mm-hmm. Κάθε Σάββατο ένα παιχνίδι θα τον βλέπουμε από την ΕΡΤ που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα. Και θα πούμε την άλλη εβδομάδα και το αναλυτικό πρόγραμμα του Πανιωνίου στη Super League 2. Mm-hmm. Καθώς και χθες είχαμε την κλήρωση. Έγινε η κλήρωση. Για τις ομάδες Νέας Μέρης θα έχουμε την δυνατότητα και σε επόμενες εκπομπές να πούμε πάρα πολλά περισσότερα. Και γιατί όχι να έχουμε και κάποιο καλεσμένο από τις ομάδες αυτές για να έχουμε περισσότερη εικόνα. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι ωραία. Χαιρετούμε πρώτα απ' όλα την πριγκίπισσα, τον Ρινγκ και όχι μόνο. Και δηλαδή, εγώ θα έφαλα λες τώρα αυτό το όνομα και λες, τι είναι εργάμο, είναι μοντέλο, είναι τραγουδίστρια, όχι ακόμα. Θα ξεκινήσω. Όχι ακόμα. Θα ξεκινήσω τραπ. Είναι μοντέλο, είναι χορογράφος, είναι personal trainer, είναι φωτογράφος. Κάνει όλα, σε λίγο να κάνω και φωτογραφίες εγώ. Στο τέλος θα μας πάρει και η θέση. Να κάνουμε, σε λίγο εδώ. Το ξέρεις αυτό ότι υπάρχει, δεν ξέρω αν το κάνεις εσύ με κάποια επαγγελματική φωτογραφία. Κάνε. Δηλαδή να μπορείς να φωτογραφηθείς και μόνη σου. Βέβαια. Α, μπορείς να το κάνεις. Ναι, ναι, το... κάνω, ναι. Κάνω, ναι. Μου λένε καλά μου λέει, πώς βγάζεις αυτή τη φωτογραφία και πώς βγαίνει, ποιος σε βγάζει φωτογραφία, μόνη μου, αλήθεια. Βάζεις το χρόνο, βάζεις το γεννητό και κάνω, και πώς έτσι επιτυχαίνει, έτσι επιτυχαίνει. Εγώ θα ήθελα να πω μεγάλο ευχαριστώ και με καλέσατε καλά, και πάλι. Καλά, εδώ θα είσαι πάλι. Έτσι και αλλιώς, αλλά γενικώς, σε λίγες εβδομάδες. Αλλά γενικώς θα ήθελα να πω μεγάλο ευχαριστώ κόσμο, όλο το κόσμο που με στηρίζει. Όλο το κόσμο που με αγαπά και ακούει σήμερα, μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook. Άντε να βγεις, να πεις, να κάνεις, να ράνεις, ναι, να σε δούμε. Mm-hmm. Εντάξει, όλο το κόσμο σίγουρα δεν μπορώ να γνωρίζω, γιατί κατά ψέματα, γιατί έχω πολλά μηνύματα και χωρίς παραξηγήσεις, χωρίς να παραξηγηθεί ο κόσμος, θα ήθελα να πω δημόσια. Το ευχαριστώ. Επίσης και Φύρα 13 που στηρίζει πάρα πολύ καλά εκεί, εντάξει, είναι φανατική, εντελώς οπαδή. Και γενικώς αυτός ο κόσμος που φοράει τα πράσινα, σε πράσινα οικογένεια. Αυτά θα ήθελα να πω. Εννοείται, ευχαριστώ πάρα πολύ και Χρήστος και Γιάννη για πολύ ωραία, όμορφη παρέα σήμερα και ωραία συζήτηση. Αυτά θέλω να πω. Εμείς ευχαριστούμε. Και και λοιπόν, πιστεύω να συνεχιστείτε. Τον κύριο Γιάννη κάνετε... τον παρακολουθείτε μέσα από το Match Money, την εφημερίδα, αλλά και το site com.gr. Διαβάζετε πάρα πολύ ιταλικό πρωτάθλημα, πηγαίνετε ταμείο. Ωραία. Εκτός από κάποιες άλλες περιπτώσεις που πάνε προς την Αβάνα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και αυτά και θα υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και φυσικά, όπως έλεγε και η Δίνα εδώ πέρα, τριφυλάκια, τριφυλάκια. Γυναζόμαστε. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Εντάξει. Ορίστε. Λοιπόν, αυτό. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά σε όλους.